Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φατσουσκόρχο, πιπινοκάπες, ζούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καλώς ήρθατε και σήμερα, εδώ είμαστε, πάμε παρεούλα για ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή τρύπα στα νεχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Δύο και σήμερα. Δύο και σήμερα. Λέμε. Α, τι ωραία. Τι ωραία. Δεν περνάνε οι μέρες. Στο μπίμπιπ βάλτε εσείς ό,τι θέλετε. Οι άτιμες. Παράδειγμα. Οι ρουφιάνες οι μέρες. Έτσι βάζετε εσείς ό,τι θέλετε, ρε παιδί μου. Βάζετε εσείς ό,τι γουστάρετε. Ελάτε στην παρέα μας. Κοπιάστε και σήμερα. Εδώ είμαστε. Όμορφα και ωραία. Τα χαιρετίσματά μας στα παιδιά στο εξωτερικό. Αυτά που μας ακούνε στην άλλη άκρη της γης, μέσα από τον μπλιμπλίκι, μέσα από το διαδίκτυο. Ανοίξαμε και το μαραφέτι, το προσωποβιβλίο, το μαποτεύτερο. Γράφετε αθλητήριος ζουμουζου με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας στον τοίχο μας. Εκεί που υπάρχει η αφάνγκατε, εκεί που υπάρχει η κρέμ de la κρέμ, εκεί που αυτοί οι 12.000, τέλος πάντων 300 πόσοι, είναι κάθε μέρα πιστοί. Στο ραντεβού μα στήσαμε το παραγάδι, όπως είδατε, το δίχτυ, για να ψαρέψουμε γάβρο την Κυριακή. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, γιατί και σήμερα έχουμε καταπληκτικό, υπέροχο, μοναδικό δώρο. Κληρώνουμε στο δίωρο της εκπομπής ένα Alcatel smartphone από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που έχει δεκαήμερο αποκριάτικων εκπτώσεων. Αυτές είναι προσφορές χωρίς μασκαρέματα, πέφτουν οι μάσκες. Η χαρά του καταναλωτή, διότι και στο κατάστημα κληρώνεται σήμερα, αν πάτε και αγοράσετε το οτιδήποτε, κληρώνεται το βράδυ ένα tablet Alcatel στο κατάστημα, όπου υπάρχουν παρουσιάσεις από ειδικούς στα διάφορα προϊόντα, όπου κληρώνουμε, όπως σας είπα και εχθές, οριμαγδό δώρων, τον Τίγρη και τον Εφράτη, το Λονδίνο και το Παρίσι. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Εσείς γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Σήμερα μέσα από το μπλιμπλίκι, μέσα από την SMS-χέρα, να κληρώσουμε στο τέλος εκπομπής αυτό το υπέροχο smartphone Alcatel. Εξαιρετική και σήμερα η προσφορά. Και ευχαριστούμε τον παντοτινό χορηγό που βρίσκεται με τέτοιες τεράστιες δωράκλες δίπλα μας. Όσο για το πιο φρέσκο, το πιο νόστιμο, το πιο καθαρό, το πιο περιποιημένο, το πιο μερακλίδικο ψαρικό, θαλασσινό, μόνο στο Αιγαίον. Ξεχάστε, πού παίρνατε μέχρι τώρα ψάρι, ξεχάστε το, θα πάτε στο Αιγαίον και δεν θα ξαναπάτε πουθενά αλλού. Διότι και η περιποίηση, αλλά γενικότερα η όλη ατμόσφαιρα, μπαίνετε μέσα και μοσχοβολάει Αιγαίον. Θέλεις να βγάλεις τα ρούχα και να... ψάχνεις να κάνεις βουτιά στη θάλασσα. Μοσχομυρίζει η θάλασσα. Και όχι ψαρίλα. Σε περιποιούνται οι άνθρωποι και στα δύο καταστήματα, και στις δύο μαγαζάρες, και στο δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666. Ζηλεύει ο Ποσειδώνας και οι Γοργόνες. Και με χώρους εστιατορίων και στα δύο καταστήματα. Για το δε πιο νόστιμο γλυκό στην πόλη, Νικολαίδης, Άρτο Ζαχαροπλαστείο, Καραολί και Δημητρίου, και ψωμάρες, βυζαντινό, ζυμωτό, μαύρο για διαβητικούς, όλα εκλεκτά, όλα πεντανόστιμα από την οικογένεια Νικολαίδη, που τόσα χρόνια ξέρει, γιατί αυτή είναι η ειδικότητά της, να φτιάχνει τα καλύτερα ψωμιά, τα καλύτερα γλυκά. Και στα δύο καταστήματα, στην Καραολί και Δημητρίου, 237 και 163. Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε κέφια, έχουμε όρεξη. Άντε ρε Κωστάκη. Εδώ είμαι, τι άντε ρε Κωστάκη, εδώ είμαι, εδώ. Έχεις να μου πεις κάτι, υπάρχει δηλαδή κάτι σημαντικό? Το νου σας, ρε μπάλα. Αυτό, το γνωρίζω, το γνωρίζω. Το γνωρίζουμε βεβαίως. Περνούν, πλησιάζουν οι μέρες. Δεν ξέρω αν το είχατε αυτό, πιτσιρικάδες, όταν είχαμε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, εγώ τουλάχιστον, όταν λέω ραντεβού, όχι μόνο ερωτικό ραντεβού, ας πούμε, με κάποια κοπέλα. Ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, έπρεπε, ας πούμε, να δώσω κάποιες σημαντικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Ξέρω εγώ, για το δίπλωμα οδήγησης, κάπου, για τα αγγλικά. Ξέρω, έπρεπε να παρουσιαστώ φαντάρος.
συζητούσα με την παρέα και με τους φίλους και έβλεπα ότι οι υπόλοιποι πιθανόν είχαν ένα άγχος. Εμένα αυτό που με εκνεύριζε, και εκνεύριζε και τους άλλους βέβαια, τους φίλους μου, ένα ήταν που δεν είχα άγχος, και το δεύτερο ότι αυτό που με εκνεύριζε εμένα ήταν που δεν περνούσαν οι ρημάδες ημέρες. Και μου λένε καλά ρε, αύριο είναι ξέρω εγώ να μπεις στο στρατόπεδο, φαντάρος, ξέρω εγώ είναι να δώσεις πανελλαδικές. Δεν έχεις άγχος? Δεν έχω άγχος, με εκνευρίζει που δεν περνάνε οι ώρες. Είχα αυτό το χούι, από παιδί μιλάμε τώρα, από το δημοτικό. Το συζητάμε τώρα με φίλους που είμαστε, να πούμε καμιά 40 χρόνια φίλοι και μου λένε ρε, από μικρός το είχες αυτό. Καλά, όταν δεν ήταν καμιά περίπτωση για να πούμε κανένα ποίημα, να κάνουμε κανένα τραγούδι και τέτοια, δεν κρατιόμουνα. Φυσιολογικό ήταν να κάνω μια τέτοια δουλειά. Δηλαδή όλοι ήταν αγχωμένοι πριν βγουν, άντε ρε παιδιά, να βγούμε να τα πούμε. Κόντρα, δεν ξέρω, έτσι από παιδί ρε παιδί μου. Εντάξει, προφανώς και ο μπαμπάς και η μαμά μου έλεγαν πάντοτε, επειδή μεγαλώσαμε και σε ένα περιβάλλον που ήταν όλοι ξένοι γύρω, δηλαδή 3 χρονών πήγα στην Γερμανία, 3,5, και εκεί πρέπει να επιβληθείς, πρέπει να κάνεις πράγματα, να ξεχωρίσεις, αφού είσαι ο ξένος, σε δείχνουμε το δάχτυλο. De Agriche, ο Έλληνας. Πάντοτε λοιπόν είχα αυτή την αδημονία, με εκνεύριζε η αναμονή για οτιδήποτε σημαντικό ήταν να γίνει. Πάντοτε ήταν να κάνω μια εγχείρηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήταν οτιδήποτε, πάτε τώρα στο μυαλό σας. Δεν περνούσαν οι μέρες. Έτσι νιώθω και τώρα σε 48 μου, που αυτή η Κυριακή δεν φτάνει με τίποτα ρε παιδί μου. Μα με τίποτα. Το δε τελευταίο διάστημα φάγαμε τόσο δίκη, τόσο δικαστήρια, τόσο νόμους, τόσο κανονισμούς, τόσο επιτροπές, τόσο μαρούπες, τόσο αρκούδια, χνούδια, μούδια, τόσα άσχετα με το ποδόσφαιρο πράγματα, τόση τοξικότητα από αυτούς που μυρίζει ο φόβος τους από μίλια μακριά, που λίγο ασχοληθήκαμε με το τι θα γίνει την Κυριακή μέσα στο γήπεδο. Και όπως είδατε, κάνουν τα πάντα αυτοί, με κάθε τρόπο, νόμιμο και όχι, για να μην γίνει το παιχνίδι. Ασφικτική η πίεση στα φιλαράκια τους, στους υφισταμένους τους, στους υπαλλήλους τους, στους οσφιοκάμπτες, στους δούλους, να ψηφίσουν, να κάνουν, να ράνουν για να μην γίνει το μάτς. Και η ερώτηση χθες του παππού που πήγα να πάρω το γιο μου από τον παιδικό σταθμό, μου λέει καλά ρε Κοτσαρίλη, έχω μια απορία, εγώ είμαι 78 χρονών, έχω μια απορία, το ρωτήσω. Κυριάννη, τα χαιρετίσματά μου. Τα εγγόνια μας έχουν κάνει, τα εγγόνια μας, ο εγγονός σου και το παιδί μου, εγγόνια γεια σας δεν υπάρχει, αλλά λέω, ο εγγονός σου και ο γιος μου έχουν κάνει φοβερή σπήρα. Κλείνω την παρένθεση. Μου λέει καλά ρε παιδί μου, λέει, έχω λέει μια απορία να μου λύσεις. Βεβαίως, αν μπορώ. Δεν ντρέπονται λέει καθόλου. Δεν νιώθουν ότι εκθέτουν τον εαυτό τους, την όποια ιστορία τους. Ότι αυτό που κάνουν δείχνει μια αναξιοπρέπεια. Τι λέτε λέω κύριε Γιάννη. Τι λέτε κύριε Γιάννη. Όταν καθίσει η μύγα στην πλάτη του υποπόταμου, του ρινόκερου, του ελέφαντα, τον ενοχλεί. Λέει όχι. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι τόσο χοντρή η πέτσα, είναι τόσο χοντρό το δέρμα που ούτε καν τη νιώθει. Ούτε καν του γαργαλάει τη ράχη του ελέφαντα, του υποπόταμου και του ρινόκερου. Δεν τον απασχολεί καν, χασμουριέται. Δεν ούτε καν. Μα μου κάνει εντύπωση λέει, γιατί με το να μην θέλουν να γίνει ο αγώνας και το να ζητούν αναβολές και να ψάχνουν να βρουν διάφορα τερτύπια, ενώ μέχρι προχθές έλεγαν ότι δεν γίνεται να αναβληθεί το μάτς, δεν γίνεται, που θυμάστε που ήταν να εκδικαστεί Παρασκευή το θέμα το δικό μας, έτσι, η σκευωρία, η καρικατούρα, ο Λόλεκ και ο Μπόλεκ, στούντιο Φούσκι, κόκκινοι γίγαντες άσπρη νάνι. Δεν υπήρχαν, δεν γίνεται να είναι, μετά έχει γύρω, δεν γίνεται, πρέπει να παίξετε. Τώρα που πάμε να παίξουμε, μήπως να το αναβάλουμε. Και η ερώτηση λοιπόν του παππούκα είναι πάρα πολύ λογική και λέει,
Δεν ντρέπονται που δείχνουν ότι φοβούνται. Δεν το καταλαβαίνουν ότι όλη η κοινωνία, όλος ο κόσμος βλέπει ότι προσπαθούν να αποφύγουν το ερωτικό ραντεβού, τις αγκαλίτσες, το μουχαμπέτι, το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Και η απάντηση είναι όχι, δεν τους νοιάζει καθόλου. Δεν τους ενδιαφέρει που δείχνουν προς τα έξω ότι δεν θέλουν να έρθουν να παίξουν. Τη στιγμή που όλοι τους το λέμε, έτσι. Δεν θέλετε να έρθείτε, φοβάστε. Και εγώ θα ξαναπώ σήμερα και ας ακούγεται δυσάρεστο. Αν είμαι χειρότερος, αν έρθει και παίξει καλύτερα, μέσα στις τέσσερις γραμμές, okay. Εμείς δεν χαλάμε την κοινωνία, δεν φέρουμε τον κόσμο ανάποδα. Νίκη με κάθε μέσο θεμητό και αμέσιτο, θεμητό και αθέμητο, δεν υπάρχει αυτό. Έλα και κέρδισέ με αν μπορείς. Έλα. Γιατί εγώ λέω ότι είμαι πάρα πολύ καλύτερη ομάδα από σένα. Ειδικά μετά τη φυγή του Ποντένσε. Και όλο αυτό το ωραίο σκηνικό που έστεισε με τις τεσσάρες, με τους διάφορους ταλέπορους που έρχονται εκεί και χάνουν 3-0 στο 9, για να γράψουν την άλλη μέρα στους τίτλους «Μέγα θρύλος», «Μέγα Ολυμπιακός» και οι αποθεώσεις και τα αγαλματίδια και οι αγιογραφίες, εμείς δεν τζιμπάμε. Γιατί όπου πήγες και σε παίξανε στα ίσια, βλέπε Ξάνθη, και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, τόλμησε η Ξάνθη που άλλοτε περνούσες με την ίδια χαλαρότητα που έμπαινε στο δωμάτιο της Κάρεό της ο Μίκη Ρούρκ στις 9,5 εβδομάδες. Όταν πήγες και έπαιξες με τα δεύτερα του Βόλου και δεν κέρδισες, εκεί που υπήρχε δηλαδή αντίσταση, τον Ατρόμητο που στα χασομέρια, τον Όφη με μη δοσμένα πέναλτι, φάνηκε η γύμνια. Και επειδή έχουν και το άγχος τι θα γίνει με την Arsenal, γιατί η ίδια ομάδα είναι που θα παίξει πάνω κάτω και φοβούνται μην πάθουν κανένα μεγάλο κάζο, γίνει κανένα ρωμαϊκό όργιο, το έχουν αυτό στο μυαλό τους, λέει ας το αναβάλουμε να μην παίξουμε. Ελάτε να παίξουμε. Οι δικοί μας παίκτες δεν κρατιούνται, όπου βρεθούν μέσα στην πόλη, όπου σταθούν, ακούνε 5 λέξεις. Εγώ θα πω μόνο τον Ολυμπιακό, τις 2. Τον Ολυμπιακό. Τις άλλες 3 βάλτε τις εσείς. Ας πούμε νικήστε τον αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Κατατροπώστε τον Ερυθρόλευκο Ολυμπιακό. Ισοπεδώστε τον καλοχαϊδεμένο Ολυμπιακό. Διαλύστε. Ωχ, να τα μηνύματα, να τα πουλιά. Διαλύστε, ξέρω εγώ, τον ακατανόμαστο αντίπαλο. Λέω τώρα, ρε παιδί μου, εσείς συμπληρώνετε τις λέξεις όπως θέλετε. Στην άγρια ορχιδέα έμπαινε στην Κάρεό της. Στην Κιμ έμπαινε σε 9,5 εβδομάδα. Άρε, άρε, Φραγκαντώνη, γι' αυτό έχω, ρε φίλε. Γι' αυτό έχω τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω από το μυαλό τους. Στην Κάρεό της ήταν στην άγρια ορχιδέα, ε. Σωστά μιλά, στην Kim Basinger ή Basinger έμπαινε στο σε 9,5 εβδομάδες. Μπέρδεψα να πούμε τα σουλουμουντρούχουμ. Εμείς θέλουμε να φωνάξουμε σε όλους εκεί πέρα έξω. Φίλους, καλά, οι φίλοι το ξέρουν γιατί έχουμε το ίδιο θέμα, αλλά σε αντιπάλους, ότι δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη σε αυτή την ομάδα. Και σας περιμένουμε. Ελάτε πουλάκια μου. Ελάτε. Ελάτε να παίξουμε. Ο στρατηγός μίλησε και εδώ τα είπε όμορφα, καθαρά, παοξίδικα, αγνά και έκανε τεράστια αίσθηση. Μίλησε και αλλού βεβαίως. Okay. Και καλά έκανε. Επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει εκεί που μεγαλούργησε, εκεί που ενέπνευσε, εκεί που καθοδήγησε, εκεί που
περισσότερο από κάθε άλλον έχει δικαίωμα να πάει σε εκείνη τη γωνία, σε εκείνο το πέταλο, γιατί άφησε τα καλύτερα του χρόνια, άφησε όση δύναμη είχε. Αυτοί οι άνθρωποι που ούτε κέρδος έβγαλαν από τον ΠΑΟΚ, ούτε αποσκοπούσαν σε ιδιοτέλεια, ούτε βολεύτηκαν σε καταστάσεις, έδωσαν αγνά όλο τους το είναι, όλη τους την ύπαρξη, τα καλύτερά τους χρόνια τα αφιέρωσαν. Άλλοι τα αφιερώνουν σε γυναίκες, άλλοι σε διασκέδαση, άλλοι σε γλέντια, άλλοι σε ταξίδια, άλλοι σε λούσα, σε μπουζούκια, σε ρούχα. Ο καθένας στα χρόνια της νιώτης του ότι αγαπάει, ότι γουστάρει. Αυτοί λοιπόν όλο τους το είναι, όλη τους τη δύναμη, κάθε ικμάδα, όλη τους την τρέλα τη διοχέτευσαν στον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Και θα είναι εκεί λοιπόν την Κυριακή να τιμηθεί όπως του πρέπει, όπως του αρμόζει. Και νομίζω τα είπαμε όλα τις προηγούμενες μέρες. Με ιδιαίτερη χαρά θα το δούμε όλο αυτό. Και όλοι αυτοί που είναι της δικής του γενιάς, που δεν είναι στην πρώτη τους νιώτη τώρα, που είναι μεγαλύτεροι από εμάς καμιά 15ετία τουλάχιστον, για να μην πω και παραπάνω. Όσον αφορά στην ομάδα, ξέρουν πολύ καλά οι ποδοσφαιριστές ότι δεν είναι ένα μάτς ακόμα. Διαφωνώ τόσο πολύ όταν το ακούω αυτό. Ένα παιχνίδι είναι. Τι λέτε ρε παιδιά? Εσύ που το λες αυτό ότι ένα μάτς ακόμα. Χαίρομαι πολύ, ξέρουμε βαθμολογικά ότι δίνει 3 βαθμούς. Δεν δίνει 52, αν και εκεί έχω εγώ την ένστασή μου. Αλλά μπορεί ένα τέτοιο παιχνίδι, ειδικά με αυτόν, με όλα αυτά που έχει κάνει τα προηγούμενα, όχι 2 χρόνια, με την κλοπή, με τη Σερπαντίνα, με τον ηθοποιό, με τους θεατρινισμούς, με τα καραγκιοζηλίκια εσχής του είδους, με τα κολάρα, με τα πρισμένα χυλάκια, με όλα αυτά, με τη σκευωρία τώρα και το θέατρο σκιών για να με ρίξουν κατηγορία, και επειδή αυτοί είναι τόσο βρώμικοι που ζέχνουν, θα πρέπει και εμένα να μου βάλουν κοιλίδα, να με συμπαρασύρουν στο δικό τους βόθρο για να πούνε ότι και εσύ είσαι ίδιος, με όλα αυτά που έχουν κάνει, με τις πρακτικές τους, με τις υποτιμητικές και προσβλητικές, βάναυσα προσβλητικές δηλώσεις για την καταγωγή της ομάδας, για τις αλυσμόνιδες πατρίδες, για την ιστορία της, για την παράδοσή της, για τους ανθρώπους που την υπηρετούν, που την υπηρετούσαν, που την ίδρυσαν, που μάτωσαν, που έχασαν τη ζωή τους για αυτήν. Τι έχουμε ακούσει για υπανθρώπους και τουρκόσπορους, μέχρι ό,τι μπορεί να βάλει ο νου σου. Ατιμόρυτοι, σουλατσάρουν, εξακολουθούν αυτοί και κάνουν εκπομπές, απολαμβάνουν μία ασυλία άνευ προηγουμένου, συνεπικορούμενοι από υπουργούς, από βουλευτάδες, από τηλεοπτικούς μαϊντανούς. Και τώρα ένα έχουμε να σας πούμε. Πληρώστε ΠΑΟΚ τη βίρες κερβελέδες, για να δείτε το μεγάλο ΠΑΟΚ, τον αείτο πρωταθλητή, τον ταμπλούχο. Πληρώστε. Οικονόμου το πρωί στο Sky. Α, τώρα πρέπει να πληρώσουμε. Έτσι να πληρώσεις κι εσύ. Όλοι. Ρεκόρ θα γίνει. Συνδρομής. Βάτε λεφτά στο ταμείο του ΠΑΟΚ. Δεν τα έχει ανάγκη ο Ιβάν, αλλά εμείς γουστάρουμε να έρθουν από εσάς αυτά τα λεφτά. Να πονέστε για να δείτε. Πληρώστε όλοι. Να δείτε το μεγάλο ΠΑΟΚ, το μεγάλο Αντρέ Βιερίνια και την παρέα του. Τώρα, καλημέρα Ζουμουσούλιο Τριαντάφυλλος. Κυριακή, επέτειο γάμου και πάω για τριήμερο με τη γυναίκα, αύριο λέει στο κάστρο του Δράκουλα, 400 χιλιόμετρα από το σπίτι. Μόνος όρος τη γυναίκα, 7 είμαστε πίσω στο σπίτι. Γεια σου Τριαντάφυλλε, στη Ρουμανία, γεια σου αδερφέ μου. Καλημέρα, ρεμάλια! Καλημέρα, εκεί Μανολόπουλος, Τσίκος, Πόντιος, Κρομλίδης, καλλιτέχνη μου. Και σε όλη την παρέα όπου ακούτε, στο Λάρι τον Καρακίτσο που στέλνει κάθε μέρα την πρώτη καλημέρα, μαζί με τον Μότο Μουδανιά, στα παιδιά. Λοιπόν, έχω να πω το εξής, στο αγωνιστικό σκέλος, επειδή λίγο ασχοληθήκαμε. Έρχονται ξεκούραστοι σε αυτόν τον αγώνα 3 πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Αύριο τον ένα θα το βάλουμε για τρίτη φορά στον παλαφόμετρο, όσο οφείλουμε, με αγάπη, στοργή και προδέρμ, με τάλκ στο ποπουδάκι,
με χάδι και χωρίστρα χτενισμένη στο πλάι και σοκολάτα από την νονά στο χέρι, όπως γινόταν πάντοτε παραδοσιακά, και χοντρό τσίμπημα στο μάγουλο. Αυτές οι νονές ή οι θείες που έμοιαζαν σαν ανατολικογερμανίδες σφυροβόλες, με μπράτσο σαν του Ποπάι και μπούτι σαν του Hans Peter Πρίγκελ, με σβέρκο σαν του Σαλπικίδη, που ερχόντουσαν και σου τσιμπούσαν το μάγουλο και στο ξεχύλωναν και το έψαχνες κανένα τέταρτο το φως σου μετά από εκεί. Τι κάνεις, κοτσάρι, και στο δίπλωνε όχι με αντίχειρα και τον δίκτη, με δίκτη και μεσαίο στο μάγκωνε και στο κάνει στροφή. Έτσι. Και εκεί ήθελες να πεις μπίμπιπ το, μπίμπιπ σου που, σε μπίμπιπ για και... Αλλά πάνω απ' όλα οι αρχές, η ευπρέπεια, η ανατροφή. Τώρα, έρχονται λοιπόν ξεκούραστοι. Ο Αντρέ που δεν έπαιξε τη Λάρισα, ο Μίσιτς που δεν έπαιξε τη Λάρισα, που εξέτησε, ο Μπίσε που δεν έπαιξε τη Λάρισα και εξέτησε, τρεις παίκτες που εγώ πιστεύω θα είναι βασικοί και οι τρεις, ο Μπίσε αριστερά, ο Μίσιτς στα χαφ, νομίζω μαζί με τον Μαωρίσιο που έδειξε περισσότερο από κάθε άλλη φορά μετά την περιπέτεια, τη χοντρή με τον τραυματισμό του, γιατί ο Χιαστός είναι ο εφιάλτης κάθε ποδοσφαιριστή και όχι τόσο το διάστημα που μένει απ' έξω και βλέπει τους άλλους να κατακτούν, να αγωνίζονται και αυτός μόνος σε ένα υπόγειο να πούμε να περπατάει μέσα στις πισίνες και να κάνει κινησιοθεραπεία. Είναι πάρα πολύ ζωφερό όλο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο και δυσβάσταχτο η μοναξιά του τραυματισμένου ποδοσφαιριστή. Και το δύσκολο είναι η απορία μετά. Θα επιστρέψω ποτέ όπως ήμουν? Θα είμαι αυτός που ήμουν πριν? Ειδικά όταν έχει καβατζάρι τα 30 και προχωράει γενναία στα 32. Ο Μαωρίσιο λοιπόν στη Λάρισα, σε ένα πολύ τραχή και πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο, έδειξε ότι επιστρέφει. Και επιστρέφει στην καταλληλότερη στιγμή. Τελευταία αγωνιστική, προτελευταία, play-offs, που η μάχη φουντώνει. Άρα ο Μπίσε θα πάει αριστερά, ο Λιμιός δεξιά, ο Πέλκα στο 10, και αυτός λυσασμένος περιμένει αυτά τα μάτς. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά που γαλουχήθηκαν και έχουν τον ΠΑΟΚ στο πετσί τους από τότε που ήταν αμούστακα και είχαν απορία αν θα είναι δύσκολη έκτη δημοτικού. Δεν χρειάζεται να πούμε στον Μπέλκα τι σημαίνει αυτός ο αντίπαλος απέναντι. Τι έχουν κάνει αυτοί, πόσο έχουν βλάψει, πόσο έχουν στερήσει χαρές από τον ΠΑΟΚ, πόσο έχουν στοιχιώσει τις Κυριακές μας 20 ετίες. Ας ρωτήσει τον πατέρα του και θα του πει. Και ο κάθε Πέλκας. Τα Ελληνόπουλα δεν χρειάζεται. Και να σας πω και κάτι. Και τα παιδιά από τα ξένα που είναι, και οι ξένοι μας είναι τόσα χρόνια εδώ που ξέρουν πολύ καλά, και ο Βαρέλα και ο Μάτος και ο Μαουρίσιο και ο Μπίσεσβαρ, ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι αντίπαλοι απέναντι. Και ο Ζίφκοβιτς που είναι χρόνια στην Ελλάδα. Και το εξήγησαν οι Έλληνες στους ξένους και οι παλαιοί ξένοι στους τωρινούς, στους πιο φρέσκους. Δεν ξέρω πού θα αγωνιστεί ο Βιερίνια. Αν θα παίξει στη θέση του Γιαννούλη αριστερά πίσω ή στη θέση του Μάτος δεξιά πίσω. Αν θα ξεκινήσει από την αρχή ή θα τον βάλει μετά το 60 ξεκούραστο στο τέλος που οι άλλοι θα έχουν φθορά και θα τον βάλει πίσω ή μπροστά. Δεν το ξέρω αυτό. Ο Γιαννούλης είναι στο όριο του σκασμένου. Κάθε φορά χτυπάω ξύλο το παιδί αυτό να μην τραυματιστεί, να μην κλατάρει. Ο Μάτος έδειξε ότι καλό του έκανε το ότι έμεινε έξω. Καλό του έκανε. Στο μάτς με τον Όφη είδαμε ότι την κυνήγησε την κάθε παλιά, την κυνήγησε την κάθε φάση, έτρεξε, πάλεψε και έδειξε ότι
επέστρεψε έτοιμος. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς, δεν μας νοιάζει ποιοι θα παίξουν, πού θα παίξουν. Είναι η δουλειά του προπονητή. Γι' αυτό παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτοί που θα μπουν μέσα, με το που θα τους δουν οι Ολυμπιακοί στα σκαλοπάτια για τη φυσούνα, να κάνουν κακάκια. Η άσπρη κάλτσα του αντιπάλου να γίνει καφετή. Στο βλέμμα τους να δουν την τρέλα, να δουν το ότι εδώ δεν περνάς. Δεν είναι η απορία μας αν θα κερδίσουμε, είναι πόσα θα φάτε. Αν θα φύγετε με ένα ή με περισσότερα. Αν θα είναι ένα και να καίει ή κανένα τρίμπαλο ή και παραπάνω. Αυτό θα πρέπει να δουν στο βλέμμα. Πρέπει να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια, λυσασμένοι από την αρχή, με κυνήγι σε κάθε παλιά, με τρέλας στο βλέμμα, χωρίς να αφήσουν περιθώριο. Δεν υπάρχει εδώ νοθρότητα, μπήκαμε χαλαρή, χάσαμε ένα ημίχρονο, δώσαμε μέτρα στον αντίπαλο, δεν ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι και κάναμε λάθη. Δεν... Κόσμος ήταν εκεί, ηφαίστειο, να τρυπήσει τα τύμπανα του αντιπάλου, με φωνή, με πάθος, με σύνθημα, με τραγούδι, με χουνέρια που τους ετοιμάζει, πάντα χωρίς παρεκτροπές, χωρίς έκτροπα. Το ξαναλέμε, αν νιώθεις ότι όλο αυτό που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό σου οθεί το χέρι να ρίξεις το παραμικρό, μείνε σπίτι. Μη γίνεις εχθρός αυτού που αγαπάς. Μη βλάψεις αυτό που λατρεύεις. Μη δώσεις ευκαιρία, χαραμάδα. Μη βάλεις νεράκι στο μήλο τους. Να πατήσουν επάνω και να πούν εμείς δεν κατεβαίνουμε. Δεν παίζουμε, φεύγουμε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό εύχονται. Αυτό. Να βρεθεί ένας. Ένας περίεργος, ένας μπερδεμένος. Ένας μαλαμπίμπιπ. Να τους δώσει την ευκαιρία. Ο κόσμος απέδειξε και στα δύο αυτά παιχνίδια που ξέρουμε τι είχε γίνει τότε με την κλοπή, πόσο μπορεί να κρατήσει τα νεύρα του. Πόσο μπορεί να βγάλει ωριμότητα και να προστατέψει αυτό που αγαπάει και λατρεύει. Δίχτυ θα μπει παντού, καθότι είπαμε παραγάδι για να πιάσουμε γάβρο και όλα καλά. 11 η ώρα έχει κλήρωση για το κύπελο, σας το έχω πει από τη Δευτέρα το πρωί, σας το λέω και σήμερα, να μην έχετε κανένα άγχος. ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Ολυμπιακός Άρης. Η μόνη αλλαγή που δέχομαι είναι ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Άρης Ολυμπιακός. Τα ζευγάρια είναι αυτά, θα παίξουμε με τη χάρτινη. Προαίσθημα. Στο Τσουλού η Λειψία έκανε κηδεία στην Τότεναμ 0-1, η Λειψία που οι Γερμανοί δεν θέλουν ούτε να την ακούνε, αυτό το RB μπροστά είναι κανονικά για το Red Bull, απαγορεύεται στη Γερμανία να υπάρχει τέτοια χορηγική σχέση, ειδικά με τέτοια ποτά. Γι' αυτό λοιπόν, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, εφήβραν ένα τέχνασμα, έναν πλάγιο τρόπο και το RB το έβαλαν για Gasenball. Gasen στα γερμανικά είναι το γρασίδι, το τερέν, το χορτάρι, μπαλ είναι η μπάλα, δηλαδή την ονόμασαν μπάλα γρασιδιού Λειψία. Αφού εσείς θέλετε έτσι, θα σκοροδέψουμε κι εμείς. Και δεν την γουστάρουν οι Γερμανοί, γιατί προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία. Τους θεωρούν β' κατηγορίας πολίτες. Μια ομάδα λοιπόν από το πουθενά μπήκε χορηγός το συγκεκριμένο ισοτονικό, το ποτό, πώς τα λένε αυτά, ποτό ενέργειας, το ρόφημα, λεφτά με τη σέσουλα, και όχι απλά ανέβηκε κατηγορίες και τώρα διεκδικεί πρωτάθλημα στη Γερμανία. Στα ίσια κοιτάει την Bayern στα μάτια και την Gladbach και την Dortmund που είναι συνδιεκδικητές, αλλά και πάει τώρα και κάνει και πορεία στο Τσουλού, κερδίζει την Tottenham του πιο εγωπαθή ανθρώπου που έχουμε δει τα τελευταία 50 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ως γνωστόν, ο Σωσέ Μουρίνιο δεν έχει κουδούνι στο σπίτι του, χτυπάει και ακούγονται αποθεωτικά χειροκροτήματα, έχει καθρέφτες στο ταβάνι γιατί όταν κάνει γαργάρα και σηκώνει το κεφάλι ψηλά θέλει να βλέπει τη φάτσα του, και ακόμα και στο καζανάκι έχει χειροκροτήματα. Ο άνθρωπος που είναι τόσο εγωπαθής, που το αγαπημένο του ζώο είναι το εγωπρόβατο, απλά το γράφει με ε και ω.
τεράστιος προπονητής με φοβερές κατακτήσεις, αλλά τον προσπέρασε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τώρα είναι ο Γιούργεν Κλοπ. Αυτός είναι ο νούμερο ένα. Το ποδόσφαιρο ήταν πριν από 1-2 χρονάκια ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ο Μουρίνιο είναι το ποδόσφαιρο πριν από μία δεκαετία. Κυρίως το ποδόσφαιρο σκοπιμότητας, το σφιχτό και το mind games στο full. Πήγε η Λειψία λοιπόν και έκανε κηδεία. 0-1 μέσα στην Tottenham. Εκεί βέβαια έχουμε κερδίσει και εμείς, μην το ξεχνάμε, λέω τώρα. Και η έκπληξη μεγάλη ήρθε από την Αταλάντα που έριξε ένα ντόρτι στη Βαλένθια, ξεγυρισμένη σφαλιάρα. Η πρωτάρα Αταλάντα. Μεγάλη έκπληξη. Δεν ξέρω πόσοι παίξαν 4-1 Αταλάντα-Βαλένθια, αλλά πρέπει να είναι πολύ ψαγμένα τσακαλάκια στο στοίχημα. Αυτά λοιπόν έχω να σας πω. Θυμίζω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και τον μπουμπουνάτε στο 54526. Στέλνετε μήνυμα γιατί κληρώνω κινητούμπα στο τέλος της εκπομπής. 10 παρακάτω ψηλά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμούλες! Δώσ' του! Δώσ' του! Έτσι! Με όρεξη, με διάθεση, με πίστη, με αυτοπεποίθηση, με ηρεμία, άλλος έχει το άγχος. Τους περιμένουμε! Θα διδάξουμε για μία ακόμα φορά ήθος. Θα μπουν να παίξουν και εκεί θα τους τιμωρήσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, στον Παναγιώτη από τον Brighton, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο στρατηγός ξέρει. Σε ευχαριστώ για αυτά που λες, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα διαβάσουμε, δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Πάμε στις γραμμές, αναποσβήνουν τα λαμπιόνια. 23-10, μην παίρνετε 23, το σηκώνει κανείς και άλλες ράτσες. Κανείς δεν το σηκώνει, κανείς το 23. 23-10, 287, 8-8-8, για να μιλήσουμε αντάμα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ για καραπιπερίμ. Δεν έδωσα αυτή την εβδομάδα θερμές. Φιλοξένεια, δεν έδωσα δηλαδή λουτράκι, θα δώσω, δεν το ξεχνάω. Μου ζητάτε και χθες και σήμερα το ΠΑΟΚ είσαι γιατί τη βερσιόν ανόβερο. Αν μπορέσουμε και βρούμε χαραμάδα με τις γραμμές, ναι, θα το βάλουμε παιδιά, δεν έχω κανένα λόγο. Είπαμε αν και δεν θέλω να τα βάζουμε αυτά πολύ συχνά γιατί γίνονται σούπα και θα τα βαρεθεί ο κόσμος. Έχουμε καιρό να το βάλουμε, θα το βάλουμε. Δεν είναι τα ηχητικά μπροστά μου, τα έχουμε τα μπλιμπλίκια. Εδώ η κονσολίτσα μας. Και πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι ώρα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Τι ώρα. Ένα παρατέταρτο. Αργήσαμε σήμερα, Αργήσαμε. Έλα, Θοδωρή μου, έλα. Εγώ άργησα να βγω, εγώ είχα πολλά να πω σήμερα και... Εντάξει. Έλα, αγόρι μου. Είσαι πολύ λογάς, θα σου κάνουμε. Λοιπόν, είμαι πολύ λογάς, πώς λέει ο άλλος, είμαι μακαρονάς. Πρόταση στο σταθμό να βάλουμε Viber. Ναι. Να σε βλέπουμε live. Α, να βάλουμε κάμερα, λες. Φαντάστε έχει να γίνει. Τέτοια φάτσα, φίλε, να μην είναι. Επειδή κάνω πολλές χειρονομίες. Θυμάστε ένα διάστημα που είχαμε στον αρένα κάμερα και φαινόταν οι κινήσεις. Εγώ επειδή έχω μάθει ότι. Έχω μάθει στο ότι δεν έχω κάμερα. Όταν λέω αυτό σε ένα μηδέν, ας πούμε. Κανονικά, φίλε, το τελώ το around. Έτσι. Δηλαδή, όταν λέω τάδε και κάνω το χέρι έτσι και βγάζω δάχτυλο. Δηλαδή, δεν έχω συνηθίσει ότι δεν με βλέπουν, κατάλαβες. Θα γίνει χαμός. Μίλησα με ένα παλιό συνδεσμίτη χθες στην Επτάλοφο. Με είπε ότι ας έχει λέει ο Κωστής κατά νου ότι για να βγει να μιλήσει ο στρατηγός αυτόν είναι μεγάλη επιτυχία. Και για τώρα που μίλησε, για την πρώτη φορά που μίλησε. Για την πρώτη φορά που μίλησε μετά από 40 χρόνια. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που λέει που δεν μιλάει εύκολα. Πολύ δύσκολος. Μου το είπαν και οι παλαιότεροι. Είναι σαν να μην υπήρχε τόσα χρόνια. Μου το είπαν. Είχε λίγο κλειστή στον εαυτό του. Ναι, είναι δύσκολος άνθρωπος στο να πει κουβέντα. Ναι. Το είπα και άλλη φορά, Θοδωρή μου, είναι μεγάλο παράσημο σε αυτό που κάνω. Το ότι επέλεξε αλλά εμένα. Σημαίνει τα κάτι. Είπε τόσο απλά, τόσο ανθρώπινα. Τόσο ωραία. Τι να σου πω, γι' αυτό βάλτο να τον ακούμε συνέχεια. Τι να πει. Αυτός ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Τόσο και μόνο, τόσο και μόνο που θα παραβρεθεί στο γήπεδο, η αύριο του θα δώσει άλλη όθηση στην ομάδα. Τεράστια χαρά έχω. Μόνο και μόνο. Τεράστια.
που γυρίζει εκεί που έδωσε την ψυχή του όλοι, φίλε. Αυτοί οι άνθρωποι, πώς να σου πω, κέρδος ποτέ δεν έβγαλαν από τον ΠΑΟΚ. Ίσα ξόδεψαν στο κέντρο το τύπανο και θα είναι το σκορ 2-0 πριν αρχίσει το μάτς καν. Έτσι Θοδωρή μου, έτσι. Σε ευχαριστώ για αυτό που λες. Ναι. Μεγάλη προσοχή. Το νου σας δεν μάλλει. Συνέχεια. Όλη την ώρα το λέμε. Όλη την ώρα. Το νου σας ρε μάλλα. Το λέμε καλά, για όλους μας και παντού. Για όλους. Και στους παίκτες, έτσι, ναι. Και ένα τελευταίο, Κωστίνα, μην κρατάμε τη γραμμή. Το μεγαλύτερο δώρο, ας είναι λίγο ξύμωρο αυτό που θα πω, που έκαναν όλοι αυτοί στον ΠΑΟΚ, είναι αυτή η ιστορία όλη με τις δίκες, με τις επιτροπές. Έτσι. Μας αφύπνισαν. Μας πείσμωσε. Όλο αυτό μας πείσμωσε. Γυαλίζει το μάτι τους. Ακριβώς, Θοδωρή μου, λες την πιο φιλοσοφημένη κουβέντα. Δηλαδή, εκεί που ας πούμε ότι ήμασταν σε μια... Να πω ότι δεν ήμασταν στην τζίτα, δεν θέλω να πω ότι ήμασταν εν υπνώση ή χαλαροί. Ήμασταν όμως. Υπήρχε μια μερίδα του κόσμου που δεν ήταν φέτος. Και οι παίχτες, δεν έβλεπες τη φλόγα. Οι γροθιές του Βαρέλα στο τάκλινγκ στο κέντρο του γηπέδου. Δεν το είχαμε αυτό. Θυμάσαι τι έλεγε ο Μίκη, ο προπονητής του Σταλόνε στο Ρόκι. Όπω φίλε. Το θυμάσαι. Πώς, δεν θυμάμαι. Θα τρως αστραπές και θα χέρεις κεραμνούς. Καλή όρεξη σε όσους βάζουν τώρα τη μαρμελάδα βύσσινο επάνω στο ψωμάκι τους. Έτσι πρέπει να γίνει. Γεια σου Θοδωρή μου, γεια. Γεια σου Κωστή μου, γεια, καλημέρα. Γεια, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Σήμερα δεν είμαι ο Γαϊδουράκας. Αλλός, Παύλε. Σήμερα είμαι ο Παύλος, ο 988. Α! Και εσύ κέρδισες εχθές, τι κέρδισες εχθές? Κέρδισες τον αφιγραντήρα. Τον αφιγραντήρα! Ωραία ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, με μήνυμα ή με τηλέφωνο? Με τηλέφωνο μάλλον, ε. Τηλέφωνο. Με τηλέφωνο, μπράβο. Πήρες, συνεννοήθηκες, άφησες επίθετα και τέτοια μπροστά. Ναι, την Αμαριλής. Την είπα την Αμαριλής. Τέλεια. Έτσι, θα πάω σήμερα το μεσημέρι. Μπράβο. Να τον πάρω. Ωραία. Για να στείλω. Ειδικά πάνω στο Ρόκαστρο. Είναι υπερπολίτημος. Πολύ χαίρομαι, ρε Παύλε. Πολύ χαίρομαι. Έτσι, να στέλνετε είναι παιδιά μηνυματάκια. Υπερπολίτημος. Είδατε ότι και με τα σταθερά τηλέφωνα σας κληρώνω. Δεν έχετε παράπονο, έτσι. Όσο μπορώ. Είναι, αλλά δεν πειράζει. Όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Όχι, λέω, στο διαγωνισμό, τι πήρες μέρος. Από το σταθερό δεν κληρώθηκες. Εχθές. Εγώ κινητό. Ναι, ρε παιδί μου. Τηλέφωνο, με μήνυμα μπήκες στην κλήρωση χθες ή από το σταθερό τηλέφωνο. Από τηλέφωνο. Αυτό λέω ότι ρε παιδί μου. Κινητό. Ναι, κοιτάμε και μέσα από. Ναι. Εντάξει, δεν έστειλες μήνυμα όμως, αυτό λέμε, ναι. Για πες τώρα. Τι είναι, οδηγάω και να στέλνω μήνυμα. Οδηγώ και σε σκέφτομαι και είναι αυτό επικίνδυνο. Πήραμε και κλείσει πρωί-πρωί με το που άνοιξε η γραμμή. Σε λαγόρι μου. Η ευχή της Κυραλίκης. Η ευχή της Κυραλίκης. Αγαπημένη μου Μανούλα. Που μου έλεγε όταν ήμουν 6, όπου πηγαίνεις παιδί μου, κόσμος να έρχεται. Μα μάλλον τι δουλειά θα κάνω. Τι θα είμαι, εισπράκτορα στο λεωφορείο. Δεν ξέρεις, εσύ ξέρεις, μου λέει. Εσύ ξέρεις. Η γλυκιά μου η Μανούλα. Οχ. Για πες ρε Παύλε, πώς τα βλέπεις. Έχεις τσουλουμουντρούχου μου και καραμπιπέρι μου, έτσι. Ξεκάθαρα πιστεύω. Έχει περάσει την κάλτσα. Έχει περάσει, την έχει. Και τη σόλα μιλάω. Τη διαπέρασε είναι η ωραία λέξη. Έτσι. Βάρδουλο. Του δε βάρδουλο. Ναι. Εμείς θα πάμε κανονικά την Κυριακή, θα δώσουμε το δυναμικό μας παρόν. Έτσι. 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 Βεβαίως. Αν και το έχω πει πολλές φορές ότι και με τον Νικόλα και με τον Μάκη είχα κάποιες διαφορές νοοτροπίας όπως θες. Αλλά αυτό θεμητό είναι. Αυτό όμως, δηλαδή βγάζω το προσωπικό μου, βγάζω τα προσωπικά μου απόξω, έτσι, γιατί εννοείται, αυτοί οι άνθρωποι... Εννοείται, έτσι, δώσαν τη ζωή τους όλοι. Τεράστιο μέρος. Και εγώ με αυτά που λέει ο Νικόλας τώρα σε διάφορες εκπομπές διαφωνώ από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά σέβομαι όμως τι έχει δώσει το ΠΑΟΚ, φίλε. Άμπρα. Έτσι, τα χρόνια που αφιέρωσαν. Και ό,τι συσπηρώνει το λαό του ΠΑΟΚ για μένα είναι. Έτσι. Μάγκης
αυτή τη στιγμή είναι ακόμα ένα λιθάρι στη συσπήρωση της ομάδας μας. Οπότε θα τον τιμήσω και εγώ. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Έγινε, Παύλε, έγινε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είπαμε, θα πάμε να γιορτάσουμε του Αγίου Βαλεντίνου τα 9 μέρα. Δεν είπες κάτι που περίμενα, δεν είπες κάτι. Τα 9 μέρα της Παναγία, μα δεν έβρισα. Όχι, όχι, δεν είπες κάτι, κάτι που περίμενα να πεις δεν είπες. Το νόμο σας δρεμάλια. Γεια σου, γεια σου, Παύλε, φιλιά. Φιλιά, άμα δεν έχεις μετά πελάτη, ξαναπάρε για να βρεις. Δεν ξαναπάρω, τι έκανα. Μέχρι τρεις είναι εφικτό. Φιλιά, φιλιά. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Ένα, δύο. Καλώς ένα, το παιδί. Δύο. Καλώς το παιδί. Δύο είναι τα τραγούδια της Θεσσαλονίκης. Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και ώρες-ώρες μας πιάνει μια τρέλα να το ξανασηκώσουμε, πες. Έτσι. Τους τζαμπατζίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι ακριβώς. Ποια είναι η ομάδα που έχει υποχρεωθεί κατά τον Άριο Πάγο να δώσει 11 εκατομμύρια και δεν ακούγεται φωνούλα? Ώρες με πιάνει μια τρέλα να το ξανακατακτήσω. Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα την Κυριακή να τους κερδίσω. Φίσω. Να τους κερδίσω. Να τους ξεσκίσω. Βέβαια. Σε γκολ. Αγόρι μου, για πες, με νιώ, λοιπόν, για πες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αφού αυτοί επί χρόνια δικαστικά έπαιρναν πρωταθλήματα ό,τι δεν μπορούσαν να το πάρουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τώρα πλέον στρέφονται δικαστικά και σε αυτά τα κομμάτια που ήταν δικά τους με 5-6 ομάδες κάθε χρονιά, και ο νόμος είναι σαφέστατος για να μην λέμε μόνο αερολογίες. Δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις μετοχές άλλης ομάδος εάν είσαι πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή αδερφός, γυναίκα και παιδιά, δεν έχεις δικαίωμα. Αυτοί το είχαν παραβιάσει αυτό. Και τώρα λένε ότι οποιοδήποτε, ούτε και τα ξαδέρφια δεν έχουν δικαίωμα. Μόνο μια ούτε φορά. Ούτε τα μπατζανάκια. Πάμπολες. Πόσο θα ξεφτυλιστείτε, ρε παιδιά. Εκεί κάτω στο Αττικό λεκανοπέδιο. Σας απολαμβάνουμε. Γλεντήστε το όλο αυτό, να ξέρετε. Μα αυτό τους είναι... γλεντάμε, ρε φίλε. Απολαμβάνω. Ιβάν Σαββίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει πολύ μεγάλο έργο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τη δική σου παρουσία. Ζουμούσου, δεν μη μασάτε. Μια ζωή γυρίσαμε στα παλιά που επί 30 χρόνια από τα Τέμπη δεν περνούσαν. Μένιο, άκου λίγο τι είχε πει στα 90 χρόνια. Είμαστε μαζί. Μία για μία ζωή. Πάω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά δικαίωμα ετώ. Για πανταρίωμα μράντα σε το ταρίωμα σλόβα. Σας δίνω το λόγο μου, θα σας χαρίσω τη χαρά. Λόγο Παντίτσα, Κατερνίκα, δεν ήταν εδώ πράσινο έτσι να λάμα γέτσι. Σας δίνω το λόγο του Πόντιου, ο οποίος δεν πετάει ποτέ τα λόγια. Για πέντες ουράδες να τούμπω. Θα φέρω τη χαρά στην τούμπα. Θα φέρω τη χαρά στην τούμπα. Φίλε, να κλείσω εγώ, να κλείσω εγώ, στέλνοντας χαιρετίσματα σε όλους αυτούς τους αστείους, να μην πω την άλλη κουβέντα με το ΓΕ που ξεκινάει, που τον αποκαλέσανε μεγάλο μπακάλι, που τον αποκαλέσανε Ρώσο, ένα σακάκι μόνο, και είχαν, και είχαν το θράσος να αποκαλούν εμένα και χιλιάδες ακόμη κομπλεξικούς με την Αθήνα. Ναι, ναι, οκ. Okay. Άντε να πηγαίνετε το κουβαδάκι σας και σ' άλλη παραλία. Λοιπόν, φιλιά, τα φιλιά μου, μη μασάτε. Γεια σου, Μένιο. Μη μασάτε, ρε. Γεια, γεια, φιλιά, φιλιά. Πάμε, παρακάτω. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί, καλώς καλημέρα. Το. Καλησπέρα. Έλα, έλα, Ανδρέα. Έλα, Νέα Υόρκη. Where are you, my friend. Αυτός που άκουσα, ρε. Πού είσαι, παουξάκι μου. Το Σαββίδι έβαλε και άκουσε και κλαίω. Άρα το σωτήρα μας, ρε, το σωτήρα μας, δεν μας έσαι. Ο Ευεργέτης. Ο Ευεργέτης του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, αυτό δεν έβαλε προηγουμένως και κλαίω τώρα που τον ακούσα. Αυτό. Ήθελα να σου πω, κλαίω που τον ακούσα. Και το φωνάζω Ρωσοπόντιο, η Ελληνίκη Τρισάθλη, τον Έλληνα. Όχι Ρωσοπόντιο, Ρώσο, Ρώσο τον φωνάσουν. Ούτε καν Ρωσοπόντιο, Ρώσο σκέτο, ναι, ναι. Κλαίω που τον άκουσα.
που μιλάει στην Παοκάρα στον κόσμο. Ανδρέα μου, Ανδρέα μου. Τι θέλω να σου πω. Κλαίω που τον άκουσα. Τι θέλω να σου πω. Τι θέλεις εσύ να πέσει τώρα στην κλήρωση αύριο. Τι θέλω. Σήμερα είναι η κλήρωση καταρχήν. Σήμερα, όχι αύριο. Έλα, σήμερα δεν είναι μία το βράδυ, Κωστάκη. Μα έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, άνθρωπε μου. Ξέχασα. Τη διαφορά ώρας. Αύριο λοιπόν. Αύριο λοιπόν. Να σου πω. Ποιον θέλεις εσύ. Δεν θα σου πω τι θέλω, θα σου πω τι θα πέσει. Θα πέσει, πάω ΚΑΕΚ. Ναι, τι θα πέσει. Άρης Ολυμπιακός, αυτό θα πέσει. Ναι, ρε, και εγώ αυτό θέλω. Να φύγουν τα Αριανά έξω. Και εγώ αυτό θέλω. Γιατί, καταδικάζεις τον Ολυμπιακό. Καταδικάζεις τον Άρη με τον Ολυμπιακό ότι δεν έχει ελπίδες. Ο Άρης. Πιστεύεις δεν μπορεί ο Άρης να έχει ελπίδες. Ο Άρης να αποκλείσει τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί. Ο Άρης είναι. Όχι, εγώ ήμουν στο Las Vegas την πρωτοχρονιά και ο Άρης είναι οκτώ στο μονό. Δεν πάει πουθενά ο Άρης. Τα Αριανά κοιμούνται, χαίρονται. Γεια σου Ανδρέα. Φιλιά. Βάλε με αυτό, Βαγγέλα, βάλε με αυτό. Φιλιά, γεια σου Ανδρέα. Γεια σου Νέα Υόρκη. Βάλε με το τραγούδι, γεια σου. Φιλιά, φιλιά, γεια σου φίλε μου. Βάλε με το Βαγγέλα. Έγινε, πάμε, γεια σας. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Άντε ρε Κωστή. Χθες τι τάχλινη έφαγε στην καροτίδα ρε Τάσο και δεν επανήλθες ποτέ φίλε. Δεν σε ξανακούσαμε ποτέ φίλε. Πλήγμα, πλήγμα, γόρι μου, πλήγμα. Πλήγμα, αδερφέ μου, πλήγμα. Είσαι καλά. Έλα, Τάσο. Έλα, έλα. Έλα, γόρι μου, έλα. Χθες έπεσες και δεν σε ξανασηκώσαμε ποτέ φίλε. Σ' ακούω λίγο χαμηλά, περίμενε. Τώρα σα. Έλα, γοράκι μου, έλα. Γιατί μας φύγανε εδώ και τα ακουστικά μας, μας έχουν φύγει τα πάντα. Έλα αγόρι μου, μόνο η μαγιά δεν μας έχει φύγει. Μόνο η μαγιά δεν μας έχει φύγει. Όλα τα άλλα δεν πειράζει. Για πες. Τώρα ακούγομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Πεντακάθαρα, πεντακάθαρα. Πρέπει να υπάρχει σαμποτάζ από τους αρκούδους που είχες στο νερό. Είμαι βέβαιος. Τάκλινγκ φίλε, χθες έφεγες την καροτίδα. Πλησιάζει η ώρα που όλες αυτές οι λεκανοχαβούζες, οι τσιμπλομιξοκάκαδοι, όλες αυτές οι τσομπανολινάτσες θα πάρουν το μάθημά τους εντός αγωνιστικού χώρου. Εντός. Ακριβώς, εντός πάντα και με χωρίς παρεκτροπές, χωρίς έκτροπα, έχω, προσοχή. Έχω μάθει ότι οι δικοί μας είναι σαν εκείνα τα pitbull που θέλουν τέσσερις αλυσίδες στο καθένα για να μην τις πάσουν, για να φύγουν, να ξαμολυθούν. Να αρχίσουν να τα κάνουν. Ακριβώς, ξέρουνε, έτσι. Ξέρουνε με ποιους έχουν να κάνουνε. Και να σου πω και κάτι, και πιστεύω είναι και από τις ελάχιστες στιγμές που ο επαγγελματισμός όσον αφορά το λεγόμενο δίθεν καθοσπρεπισμό, το fair play, και να είχαμε να λέγαμε αυτά τα κουραφέξαλα, πάει περίπατο με αυτούς την ώρα που έρχεται να γίνει μια τυπική χειραψία πριν την έναρξη του αγώνα. Πιστεύω με μισή καρδιά από μέσα του ο κάθε παίχτης ο δικός μας, ειδικά από τους πιο παλιούς που έχουν ζήσει και έχουν όλη αυτή τη σαπίλα στο παιδί τους και την κλεψιά. Ακριβώς. Έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι αυτούς και τους άλλους τους χάρτινους από κάτω μπορούν να τους δουν συναδελφικά και μπορούν να τους δουν όπως βλέπουν οποιαδήποτε άλλη. Τι συναδελφικά, τους έκλεψαν ένα πρωτάθλημα, Τάσο μου. Τι συναδελφικά. Όταν έρχομαι και σου κλέβω αυτό που έχεις κατακτήσει μέσα στις τέσσερις γραμμές με υδρότα, με τραυματισμούς, με το αίμα σου το ίδιο. Τι συνάδελφος είσαι, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι. Και ξέρεις τι με τρελαίνει. Με τρελαίνει πάρα πολύ, Κωστή, ότι όταν πεις κάτι, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αν σου στήχει και σένα ή και στους φίλους, ας πούμε, εδώ πέρα που ακούνε, αν πεις κάτι, θα πει τώρα για το Μαρινάκι και είναι σε παρέες που ακούγονται αυτά τα πράγματα αριανοί, είναι οι πρώτοι που ασυνέστητα τους βγαίνει η υπεράσπιση στο Μαρινάκι. Να κάνω. Με στεναχωρεί τόσο πολύ αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Με στεναχωρεί, τι να κάνω. Εντάξει, πώς γίνεται, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο πάντως. Εγώ το έχω ζήσει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ και με διαφορετικά άτομα. Τους βγαίνει μια υπεράσπιση. Έλα σπάτω. Αυτοματοποιημένα γίνεται αυτό εδώ. Όχι μόνο για το Μαρινάκι, οποιοδήποτε είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ γίνεται φίλος τους. Είναι κατανοητό αυτό όμως. Είναι Τάσο. Είναι κατανοητό. Εγώ το καταλαβαίνω, ρε παιδί. Δεν είναι κάτι που δεν έχει λογική. Έτσι είναι πολύ φυσικό. Έχεις τώρα τρία χρόνια σερί
δεν τους έχει μείνει καθόλου κρέας. Δάγκωμα, 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 δάγκα. Τι να μείνει στο τέλος. Ξέρεις τι είναι, να βλέπεις φίλε τον αντίπαλό σου να έχει ξεφύγει επίπεδα, να παίρνει double, αίτητα πρωταθλήματα, να ετοιμάζει τη νέα Τούμπα, να ετοιμάζεται για το Champions League. Φίλε, αυτό το πράγμα. Θέλω να το καταλάβετε, δεν το λέω με ειρωνία για τους Αριανούς. Ξέρετε ότι ποτέ δεν βάσα την εκπομπή σε αυτό το πράγμα, την αντιπαλότητα. Σκέψου να ήμασταν εμείς στη θέση τους, φίλε. Πιθανόν να βγάζαμε την ίδια στεναχωριά, έτσι. Τα περάσαμε στο μπάσκετ, φίλε. Τα περάσαμε στο μπάσκετ. Διαφορά είναι ακριβώς ότι κοιτούσαμε πάνω απ' όλα να γίνουμε εμείς πιο δυνατοί και δεν απαξιώναμε αυτό που καταφέραν αυτοί στο βαθμό που το κάνουν αυτοί εδώ πέρα με εμάς. Ακριβώς. Ούτε συμμαχήσαμε με τον κάθε αντίπαλο να γίνουμε. Φυσικά. Και όχι μόνο αυτό. Και τουλάχιστον παραδεχόμασταν ότι υπάρχουν κάποιες αξίες, κάποια πράγματα και λέγαμε εμείς πώς θα δυναμώσουμε. Εδώ τώρα δεν σε αναγνωρίζουν τίποτα. Έχεις όλο το σάπιο κράτος απέναντί σου. Όλο ρε παιδί μου, τι άλλο πρέπει να γίνει. Όλο. Μίντια, πολιτικές, οικονομικά, αυτά, τα πάντα. Επίτρεψε μου λίγο, yeah. Θερμή παράκληση, μην καλείτε άλλο. Οι τρεις γραμμές που έχουμε μέσα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αφήστε λίγο για να μην σας αφήνω και περιμένετε στο διάλειμμα. Μην καλείτε άλλο τις γραμμές. Αυτές οι τρεις που είναι τώρα μαζί με τον Τάσο. Έλα Τάσο. Ακούς κάτι μοσχαροπανίβλακες που κρατάνε και μικρόφωνα να λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει τα δικαστικά και ο ΠΑΟΚ έχει λέει τη διατησία. Εντάξει. Και την ΕΠΟ. Γελάει ΕΠΟ, φίλε, του βάλει. Δεν του βάλει. Αφού είχε την ΕΠΟ θα του στερούσανε το πρωτάθλημα πρόπερση. Ή το πιο 38 παράδειγμα Κωστή. Θα σφυρούσε ακόμα ο Κομίνης άμα η ΕΠΟ ήταν δική μας. Φίλε, Τάσο, θα σου πω ένα πράγμα. Μην ξοδεύεις. Άσκοπα ενέργεια. Έχουμε μάθει την Κυριακή, το μυαλό μας εκεί, έτσι. Οτιδήποτε άλλο είναι λάθος. Είναι λάθος, φίλε. Ας το κράτα όλη την ενέργεια, όλο το πάθος, το μυαλό μας δεν είναι εκεί να πεις θα παίξουμε εμείς. Δεν παίζουμε, φίλε, αλλά όλη η οικογένεια επηρεάζει αυτούς. Άμεσα εμείς δεν παίζουμε. Έτσι. Έμεσα, έστω και σε ένα δεύτερο επίπεδο, κατά κάποιο τρόπο σμπρώχνουμε. Έτσι. Ακριβώς. Βάλεμε και στην κλήρωση. Να σε βάλω, φίλε. Να σε βάλω. Για το κινητό ή μόνο με μήνυμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα θα σε βάλω, αφού μου το είπες, θα σε βάλω και με το. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι μόνο με μήνυμα, μην αδικήσουμε άλλους. Κανονικά το έχω πει μόνο με μήνυμα σήμερα, αδερφέ μου. Μήνυμα, όχι, μην με βάζεις, θα θέλεις να στείλουμε μήνυμα. Κανονικά, όχι. Έγινε, σε ευχαριστώ. Είπαμε την αρχή να μην αδικήσουμε αυτούς που μέχρι τώρα δεν είστε. Φιλιά, γεια σου Τάσο, φιλιά. Bye. Λοιπόν, οι δύο γραμμές που είναι, μην καλείτε άλλο, γιατί βλέπω πέντε λαμπιόνια να βοσβήνουν, να πάρουμε τους δύο περιμένουν και μετά από το διάλειμμα, ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Είμαι πρωτάρης εγώ, πρώτη φορά σε παίρνω. Και τελευταία. Και μας το κλείνεις. Είσαι πρωτάρης ή πρωτπάοκ. Τα ακούω χρόνια, αλλά πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Μάλιστα. Το όνομά σου. Βασίλης. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Και σε καλωσορίζουμε λοιπόν. Για πες. Και στο Facebook είμαστε παρέα και τα λοιπά. Χαίρομαι. Έλα Βασίλη μου, σε ακούμε λοιπόν. Πες μας. Καταρχάς ετοιμάσου φέτος να αλλάξεις το όνομα στη σελίδα. Το αθλητήριο ζου μου σου θα αλλάξει. Λες ε. Θα γίνει αθλητήριο ζου μου σου επί 4. Καταλαβαίνω. Τι λες. Ναι. Μάλιστα. Φυσικά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή στη ΜΠΑΕ ΠΑΟΚ για να το παίξουμε κι εμείς λίγο τρελίτσα και υπεράνω. Από τη στιγμή που γίνονται εισαγγελικές παρεμβάσεις στον Ολυμπιακό για τον κύριο Σάββα Θεοδωρίδη και λένε ότι ο συγκεκριμένος είναι επίτιμος πρόεδρος και δεν έχει κανένα θεσμικό ρόλο στην ομάδα. Ένας αγαπημένος παλέμαχος, έτσι τον χαρακτήρισαν. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο. Για μένα. Από τη στιγμή που δεν έχει κανένα θεσμικό ρόλο, δεν έχει κανένα δικαίωμα να βρίσκεται εκεί μέσα. Γιατί αυτός είναι που ανάβει τις φωτιές. Ναι. Το βάζουνε να ανάψει τις φωτιές. Δεν θα τσιμπήσουμε πουθενά πάντως, να ξέρεις. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ, βλέπεις ότι για τον κόσμο δεν μιλάω, είμαι σίγουρος. Μιλάω για αυτούς που βρίσκονται στο του αγωνιστικού χώρου και κυκλοφορεί αυτός. Ακριβώς. Ο αστείος. Ακριβώς. Και δεύτερον, μην κάνουν κανένα λάθος από το ΠΑΟΚ TV στο τέλος που κάνουν δηλώσεις και πάνε και. Όχι ρε φίλε, τι μου λες τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν, ούτε μία στο εκατομμύριο.
ΠΑΟΚ είμαστε και έχουμε στο πέρασμα των χρόνων έχουμε βάλει κάποια αυτοκόλ τέτοια. Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε. Το ΠΑΟΚ TV να πάει, τι να πάρει τον Μπαρμπασάβα δηλώσεις. Δεν υπάρχει. Δεν πάει να τον πάρει. Αυτός πάει και πετάγεται. Όχι, όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα, φίλε. Αυτά αλλού. Εδώ σεβόμαστε του κόσμου την αξιοπρέπεια, την νοημοσύνη. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Αν και θα ψινόμουν πάρα πολύ να ήμουν αυτός που θα κρατούσε το μικρόφωνο στον Μπαρμπασάβα, απλά θα μιλούσα εγώ. Έτσι, κάτω βλέπεις ότι είναι μόνο κέρινα ομοιώματα. Δεν το ρωμάει κανένας. Τέλος πάντων. Ανάβει φωτιές, γι' αυτό δεν το θέλω. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις και όλα τα κες. Ακριβώς. Έγινε, αδερφέ μου, κάνε επίλογο να πάω σε διάλειμμα. Να ξαναπάρεις. Θα χαρώ να σε ακούσω. Κάτι να πω για τους φίλους εδώ τους συμπολίτες. Δεν υπάρχει λόγος τώρα, αγόρι μου, έχουμε μάτσι Κυριακή. Μη χάνει τζάμπα ενέργεια. Οι άνθρωποι έχουν δίκιο για αυτά που λένε, γιατί δεν μπορούν, φοβούνται ότι θα κοπεί η χορηγία. Ευχαριστώ, καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε τελευταία γραμμή, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον, παιδί, καλώς τον, καλώς τον. Ιεροψάλτης, τι κάνεις? Καλώς τον, Ιεροψάλτη. Εσύ κλείνεις την πρώτη ώρα, θερμή παράκληση, ξέρω περίμενες ώρα να είμαστε σύντομοι για να πάμε στο διάλειμμα. Σε ακούω, Ιεροψάλτα, σε ήχο Πλάγιο Δεύτερο που είναι αγαπημένος μου. Αγαπημένος Πλάγιο Δεύτερος, ο πιο παραπονιάρης. Λοιπόν, άκου λοιπόν κάτι είχε τζάζ. Μετά από το ηχητικό του Ιβά Σαββίδη, που το έχω ξανακούσει βέβαια, νιώθω πράγματι ευλογημένος, γιατί είμαι από τη γενιά που έχω ζήσει όλους τους τίτλους του ΠΑΟΚ. 17 μηνύματα έχω που το ξαναζητάνε. 17, τώρα 19. Που μιλήσει. Ένα δεύτερο. Να το ξαναβάλουμε. Με αυτό θα πάμε. Ναι. Την παρουσία του στην Τούμπα. Εάν ήμουν ο Γιώργος Σαββίδης, θα τον έπαιρναν καζέ να τον βαστάζω εγώ και να τον κατεβάσω στα πολιτεία. Αυτό θα γίνει. Να μιλήσει στους παίχτες. Αυτό πιθανό να γίνει. Πιθανόν αυτό που λες θα γίνει. Σε ευχαριστώ, Ιεροψάλτα μου, που ήσουν σύντομος και λακωνικός. Να ξαναπάρεις αρχή ώρας για να μιλήσεις όση ώρα θέλεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά, Ιεροψάλτα μου. Λοιπόν, το ζητήσατε. Δεν το βάζω συχνά. Είναι κάτι πολύτιμο. Το κρατάω έτσι σαν ένα πολύ ωραίο φυλαχτό. Είμαστε μαζί. Μία για μία ζωή. Πάω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά δικαίωμα ετώ. Για πανταρίωμα μράτα σε το ταλίωμα σλόβα. Σας δίνω το λόγο μου, θα σας χαρίσω τη χαρά. Λόγο παντίτσα, κατερνίκα δεν ήταν εδώ πράσινο έτσι λάβα να γέτσε. Σας δίνω το λόγο του Πόντιου, ο οποίος δεν πετάει ποτέ τα λόγια. Για πέντε ράδες στην Τούμπα. Θα φέρω τη χαρά στην Τούμπα. Η γέρτσε λέτα. Πιστέψτε το αυτό. Θα φέρω τη χαρά στην Τούμπα, πιστέψτε το αυτό. Το είπε αυτό και το έκανε. Όταν το είπε αυτό, δεν είχαμε ούτε κύπελα, ούτε πρωταθλήματα, ούτε double. Ό,τι έχει πει αυτός, ο Πόντιος, ο Έλληνας Πόντιος, το υλοποιεί. Ό,τι έχει πει, το κάνει. Πράξη. Κι ας δέχεται λισαλέο πόλεμο, κι ας ενοχλεί που ο ΠΑΟΚ έπαψε από συμπαθείς να είναι όχι απλά διεκδικητής, αλλά κατακτητής. Τι να κάνουμε? Θα τους στενοχωρήσουμε. Ξίδι μεγάλα, μεγάλες νταμιτζάνες, μεγάλες δεξαμενές και βουτιές στο ξίδι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια προσφοράς, με καταπληκτικό δώρο και σήμερα, χορηγός μας παντοτινός, αφοσιωμένος και μόνιμος, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, εκπληκτικές αποκριάτικες προσφορές, με κλήρωση και εδώ και στο μαγαζί κληρώνει ένα τάμπλετ. Φυσικά Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ρόκαστρο, δύο μαγαζιά κουκλιά. Δύο μαγαζιά υπέροχα, πρότυπα, πεντακάθαρα, εκλεκτά, με το ψάρι φρεσκότατο, μοσχοβολάει ο τόπος. Βάλτε το ψάρι στη ζωή σας, γιατί έχει πάρα πολύ ευεργετικές ιδιότητες για σας, για τα παιδάκια σας. Δεν μένει να μπαγιατέψει τίποτα. Οι άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά αυτά το έχουν θέσει όρο, είναι προϋπόθεση να είναι όλα φρεσκότατα και πεντανόστιμα. Και στα δύο καταστήματα, με χώρο εστιατορίου, ειδικά στο Ρεόκαστρο που είναι ένας τεράστιος χώρος υπέροχος. Και βέβαια Νικολαίδη ζαχροπλαστείο, ψόμπα. Ψωμάρες, τουρτάρες, σφολιατοειδή, γλυκάρες, τα πάντα όλα σε υπερθετικό βαθμό. Επιστρέφουμε! Έλα! Δώσ' του! Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε στη δεύτερη ώρα. Σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ κάνουμε και σήμερα. Ράδιο ψυχοθεραπεία για την ψυχοπλακωτισμό. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας όλους εκεί πέρα έξω. Εσείς που γυρίζετε τώρα από νυχτερινή δουλειά και είστε ψόφοι και βγάλατε όλο το λούκι μες τη νύχτα. Εσείς που δουλεύετε σε κιουριτάδες, έτσι, νοσοκόμοι, οτιδήποτε νύχτα.
Εσείς που τώρα φεύγετε και είστε στο τιμόνι και είμαστε συνοδηγοί δίπλα σας και σας κρατάμε παρέα, ο Λίμπερο είναι στη θέση του συνοδηγού και εμείς σαν εκπομπή. Ερχόμαστε και το μεσημέρι στις 2, κάνουμε μουχαμπέτι, παιχνίδι με τα quiz μας, με την πλάκα μας, με το χαβά μας, 2 με 2,5 και μετά τις 2,5. Βγάζουμε κάθε μέρα Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθύντη της Φόρτσα, και συζητάμε για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Ελάτε στην παρέα, στη μεγάλη παρέα μας. Θέλω να σας πω ότι θα υπάρχει μία έκπληξη το προσεχές διάστημα που έχει να κάνει με εικόνα. Θέλω να είμαι έτοιμος αυτό το πράγμα να σας το πω όμως. Να είμαστε έτοιμοι, μεγάλος Καρυπίδης, μεγάλος Μανουκίδης. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Να σας υπενθυμίσω, η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ή αν δεν έχετε πάει, κακό του κεφαλιού σας, μάλλον κακό του στομαχιού σας. Διότι το ζουμερό, καλοψημένο, εκλεκτό, πεντανόστιμο, κρεατικό, που λιώνει στο στόμα και ζαλίζει τον εγκέφαλο, δεν το έχετε φάει αλλού. Όταν θα πάτε εκεί, μετά όλα τα άλλα θα φαντάζουν δεύτερα. Απέναντι από το Μασού της Ελευθέρια, 705-750 τηλιβεριά, πεντανόστιμα και εκλεκτά κρεατικά. Και βέβαια, το πιο έτοιμο κούτσουρο για σας, το πιο ερωτικό, το πιο αλανιάρικο κούτσουρο, στο Φυτά, Όλγας 206, βελανιδιά, οξιά, αποθηκευμένα από το Μάρτιο, γι' αυτό είναι ο καυτοξυλάρχης. Στον Τεπό, ο φίλος μου, ο Κωνσταντίνος Φυτάς, αλλού τι ζητάς, μόνο Φυτάς, ο Θρύλος και ο Πειραιάς, έλεγα, δίχη, ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Πάμε γραμμούλες, πάμε, 23-10-287-888, σας υπενθυμίζω, κληρώνουμε κινητούμπα σήμερα, μέσα από τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, γιατί κληρώνουμε υπέροχο κινητό Alcatel από την Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Έλα, ακούστε, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Αλώς τον. Στελάρα, σαν την πρωτεύουσα της χώρης Ειρήνης στις Σέρες. Αγόρι μου. Σήμερα θα έχουμε την κληρονομιά του σουβλακιού, εδώ θα γίνει χαμός. Και για να παίξουμε και με το ζούμου σου, ζουμερά σουβλάκια. Ή ζούμε με σουβλάκι σήμερα. Ζούμε με σουβλάκι, ναι ρε φίλε. Αγόρι μου. Αναλογικά με τους κατοίκους της Σέρες που να έχει τα ίδια σουλατζίδικα που έχει η Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια. Είμαι βέβαιος. Εδώ οι Σέρες ξέρουν να τρουν και να πίνουν, φίλε. Καταρχήν, φίλε, εκείνη η πατρίδα, η μάνα της Μπουγάτσας. Έτσι, να ξεκινήσουμε από τα στιγμή. Ξεκινάς από το πρωί δηλαδή, έτσι. Ναι. Μπουγάτσα είναι ονομαστή. Λοιπόν. Χτύπησα μια μισή με τυρί πρωί-πρωί, έτσι. Για να πάρουμε ενέργεια. Με χτυπάς κάτω από τη ζώνη, αν και είμαι της κρέμας, με καλλιντικό επάνω, δηλαδή με αχνούλα, με κανελίτσα κτλ. Που ρίχνει το ζάχαρο, γι' αυτό βάζω κανένα. Δεν μου αρέσει η κρέμα φίλε, γιατί μετά πίνουν καφέ και το είχαν φαρεί δηλητήριο. Μου άνοιγε, μου τρέχουν τα σαλάκια, σταμάτα! Σταμάτα, άσε με να δουλέψω! Κωστή, σήμερα είναι ο τελικός του Champions League στο σουβλάκι. Μου αρέσει αυτή η μέρα, όχι γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Γιατί θα ανάψω το μαγκάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα ψήνω και θα το αλλάζω ταχύτητες όποτε θέλω και δεν θα γονατάει το μαγκάλι ποτέ. Τι ωραία αγόρι μου, αυτά είναι φίλε. Αυτά. Δηλαδή βγάζουμε μίχρονο παράτα, πέναλτι και ξαναξεκινάει αγώνα από την αρχή και ξαναπέζουμε και ξαναψήνουμε. Να πω και κάτι, πήγαν αυτοί οι μαλαμπίπηδες οι Κινέζοι και τρώγανε νυχτερίδες και φίδια. Ρε μαλαμπίπηδες, τόσα χρόνια τρώμε κοκορέτσια και δεν κολλήσαμε στον κόσμο ιώσεις. Και σπλινάντερα που μας λέγανε οι Ευρωπαίοι να μην τρώμε, να πούμε τα εντόστια. Δεν κολλήσαμε τον κόσμο. Τη χοληστερίνη μας ανεβάσαμε μόνο. Αφού είναι, τι να σου πω, είναι ότι φτάσει το ελληνικά του, ξέρεις, είναι δισεκατομμύρια τώρα. Έχουν σαλέψει οι άνθρωποι να πω. Και με αυτό πρέπει να την κάνει στημένο κοστί, ξέρεις, και για να οικονομήσουν αυτοί που θα βγάλουν το φάρμακο και να ρεώσουν και λίγο κάτι. Γιατί σου λέει, δεν γίνεται όλο ο κόσμο να καλλιεργεί. Εμείς οι χορτοφάγοι περιμένουμε σήμερα την Τσικνοπέμπτη, σήμερα δηλαδή, γιατί ας πούμε την Τετάρτη δεν τρώμε κρέας. Ή την Τρίτη ή την Δευτέρα, έτσι. Τέλος πάντων. Είναι ωραίο αυτό που γίνεται για τις παρέες, το καφάσι, η ρετσινούλα, κυρίως στις γειτονιές. Μ' αρέσει όλο αυτό, ρε παιδί μου. Να έρθουνε την Κυριακή να τους τσικνήσουμε, φίλε. Μόνο να έρθουνε. Ελάτε να σας γνωμοδοτήσουμε είναι την Κυριακή. Ναι, φυλαγή της γνωμοδότησης. Γνωμοδοτείτε ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Κωστή, να ενημερώσεις και για τον κόσμο, το έχουν πει και άλλοι, ότι την Κυριακή θα μπαίνουν μόνο με ταυτότητες, ειδικά στο 1-2-3. Και δειγματοληπτικά είπαν, αλλά καλά είναι να τις έχει ο κόσμος στις ταυτότητες μαζί τους. Ακριβώς. Δέξτε τώρα αυτή η ταυτοπροσωπία, άμα γίνεται και για να δουν κάποιος δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη
π.χ. να αποκλείσουν τους αθλητές. Δεν ξέρω ποιος το επέβαλε αυτό να γίνει. Θέλουνε, καλά κάνουν, εγώ λέω. Καλά κάνουν, ειδικά στην Ελλάδα, τρία πολύ καλά κάνουν. Για να μην πάρει ένα στο εισιτήριο του Χατζηγραβατίδη και μπει με ένα ψεύτικο όνομα και κάνει το οτιδήποτε, να ξέρουμε ότι αυτό που είναι εκεί είναι ο συγκεκριμένος, φίλε. Καταλαβαίνετε. Και πάει κάθε Κυριακή, δεν πήγε μια μόνο σήμερα. Ακριβώς, γιατί να δυσορεστούμαστε. Δεν θέλουμε να παρισφρήσει κάποιος ξένος, κάποιος εχθρός μέσα να βλάψει το σπίτι μας. Δεν θέλουμε. Και να καταλάβουμε εμείς όλοι που είμαστε πάγοντα, αυτό γίνεται για την ασφάλεια της ομάδας, δεν γίνεται για να μας ταλαιπωρήσουν. Δεν γίνεται, επειδή υπάρχει δυσαρέσκεια γεννά και αυτά και αστυνομία και για ποιο λόγο. Δεν γίνεται για να μας ταλαιπωρήσουν. Είναι να ξέρω ποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι μου, φίλε. Είναι αυτό που είπες, είναι τα κοσμήματα. Όποιος δεν τα έχει κλέψει, δεν φοβάται του να είναι ανοιχτή μετάλλων. Ακριβώς. Έχει την ταυτότητα μαζί σου, απλά να είναι όλοι ενημερωμένοι. Να μην κάνει κάποιος την απόσταση από τις Σέρες, από τη Δράμα, από την Έδεσ, από την Καβάλα. Ειδικά η επαρχία. Και να μην έχει ταυτότητα και το κάνει βέβαια, ειδικά η επαρχία. Έγινε στελάρα μου! Αυτά φίλε Κωστή τα λέμε. Σε φιλό, άντε, yeah. άντε, καλά τσικνίσματα. Ναι, έπεσε αυτός, 2310-287-888, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Έλα φιλάρετε. Επειδή σίγουρα πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με τη ματιά, όποιος σηκώσει το χέρι, έστω και με popcorn να είναι... Είναι εχθρός της ομάδας. Σβέρκωμα. Είναι σβέρκωμα. Άλλος χειρότερος και από οποιονδήποτε έχουμε μπροστά ακριβώς. Στο μυαλό μας. Μα ο εχθρός τι θα κάνει, ο αντίπαλος τι θα έκανε για να βλάψει. Αυτό θα έκανε. Πολλές φορές δεν θα τα κάνει κιόλας. Αυτός που τα κάνει όμως είναι ακόμα χειρότερος. Δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Έχει κυριολεκτικά... είναι πυροβολούμε τα πόδια μας, φίλε. Πυροβολούμε τα πόδια μας. Να λειτουργήσει. Αλλά και έρχομαι τώρα. Δεν ξέρω ποιος κι αν είναι κι αυτός, αλλά σίγουρα ποιος έχει βάλει μια στρατιά ανθρώπων να προστατεύουν μια ομάδα. Θέλω τα ίδια μέτρα, τα ίδια μέτρα, όταν θα πάει ο ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκης, γιατί θα πάει. Ναι. Και θέλω, δεν γιατί είναι τρεις οι δικαστικοί, είναι τρεις εισαγγελείς, έχουν τον εισαγγελέα τον αθλητικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουν τον προϊστάμενο εισαγγελία στη Θεσσαλονίκη και έχουν και το Αρείου Πάγου. Λοιπόν, αυτοί θέλω να είναι και όταν θα πάει ο ΠΑΟΚ κάτω. Δηλαδή πώς γίνεται και ενεργοποιούνται όλοι αυτοί. Κάτω είναι γαλλικά και πιάνο με μουσική, ευγενής να πούμε. Ενώ εδώ είναι η Μάο Μάο, κατάλαβες. Από μόνο του είναι προσβλητικό το 500 αστυνομικοί και 4 εισαγγελείς. Από μόνο του αυτό είναι προσβλητικό, ρε παιδί μου. Είναι σαν να λες, πάτε στη ζούγκλα στους υπανθρώπους. Έτσι. Και κάτω είναι τα κολεγιόπεδα. Γύρισε προς τα πίσω και δες. Αυτά που μας κάνανε στο τελευταίο παιχνίδι, εμείς έχουμε να τα κάνουμε δεκάδες χρόνια. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να το κάνουν κάτω, όχι εδώ πέρα. Και θέλω τα ίδια μέτρα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αν είναι να πληρώνουν τόσους ανθρώπους για να προστατεύσουν μια ομάδα, θα το κάνουν και για μας. Τι θα κάνουν τώρα. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετέ μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χριστάρα μου, να πω και πάλι. Κληρώνουμε Alcatel κινητάρα. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μη στέλνετε σκέτο, ξεραίλα, ονοματεπώνυμο. Γράψτε και κάτι, οτιδήποτε. Έτσι. Για να κληρώσουμε 10 παρακάτω ψηλά ένα υπέροχο κινητό τηλέφωνο από την ηλεκτρονέτ. Έλα Χριστάρα μου, έλα αδερφέ μου, έλα. Καταρχάς Κωστή μου, θα πρέπει να οργανώσουμε κάποια στιγμή μια εκδρομή σου στελάρα εκεί, να γίνει του Ζουμουσιάν. Ω, φίλε, ωραία κατάσταση είναι αυτή, δεν το έχω σκεφτεί. Πρέπει να κάνουμε γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά και είμαστε βέβαιοι ότι όπως είναι έτσι ωραίο παοκτώ, έτσι, 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 ωραίο έτσι. Στο ψιστήριο, όσοι πήγανε, μια εκδρομή. Αυτό λένε. Να κάνουμε μια, να πούμε, μια δρομούλα. Μια εκδοσία στις Σέρες έξω από το σουβλατζίδικο του, του Στελάρα. Θα πάρουμε αγκαζέ το αεκτσάκι, τον οδηγό του... Του φορτηγού, που είναι πιο ΠΑΟΚ και από τους ΠΑΟΚ, έτσι, το έχω πει κιόλας. Λοιπόν, έτσι. Θα του πούμε, άκουσε, έχουμε μία μικρή αλλαγή. Μην παρκάρεις έξω τη θύρα 3. Εμένα κλείσανε, αυτό δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα. Τι πράγμα, yes, πάρε το δρόμο για Σέρες και θα σου πούμε εμείς. Έτσι. Θα βάλουμε ρεφενέ βενζίνη, άμα είναι, για να μην πετρέλαιο, τι έχει παίρνει αυτό. Ναι, ναι. Ωραία ιδέα. Ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός θα έρθει με καινούργια διαφήμιση στη φανέλα. Θα λέγεται όλοι Mega Mane. επειδή είναι ομάδα που ζωγραφίζει στο γήπεδο, θα δείξει το μεγάλο ζωγράφο, το Mané, Eduard Mané. Το Mané.
Μάλιστα. Είναι γιατί είναι ομάδα που ζωγραφίζει. Το είδες και στα πρωτοσέλιδα. Μεγάλος Ολυμπιακός, μεγάλη μπάλα, μεγάλη ζωγραφιά. Γι' αυτό προ τιμήν του τεράστιου αυτού ζωγράφου θα βγει αυτή, αυτό έτσι. Το. Όλοι στο Μέγκα για να δούνε τον Μάνε, τον. Ή Μανέ, τέλος πάντων. Στον Τόνο δεν είναι. Ναι, το Μανέ. Εντάξει, συγγνώμη, στον Τόνο λίγο τον πέρασα. Μανέ. Δεν θα το χαλάσουμε. Με του τόνου εξάλλου κάποιοι είναι ακυβέρνητοι. Εμεί θα τα χαλάσουμε σε όλου. Ούτω ή άλλω με του τόνου είναι τι είτε δύο, τι είτε τέσσερα. Μωρέ τώρα δεν είναι. Εν τω μεταξύ, ο Αλεξέη Κολοτουμπέγκο, αυτός ο υπέροχος δικηγόρος, ναι, πρέπει να είναι ο πρώτος μάρτυρας κατηγοράσπισης στην ιστορία. Δηλαδή, πήγε ως κατηγορία τους, φίλε, και μόνο που δεν μόνο είναι... Ναι, ναι. Δηλαδή, φίλε, πρέπει στα παγκόσμια χρονικά πρέπει να είναι ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας που... Πήγε για να υπερασπιστεί. Να υπερασπιστεί, γι' αυτό σου λέω, είναι κατηγοράσπιση, είναι κατηγοράσπιση. Ένα θεσμός στην δικογραφία και στην δικονομία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έβγε. Και όπως είχε πει και το Σάββατο σε δημοσιογράφο... Θα δείτε, λέει, θα δείτε εγώ, λέει, την θα Πέμπτη. Θα δείτε εγώ τι θα πω. Θα δείτε τι θα πω. Είδαμε. Αγανάκτησε, εισαγγελέας, αγανάκτησε εισαγγελέας, έτσι. Αφού διέκοψε τη δίκη, ρε φίλε. Δηλαδή, βγήκαν από τα ρούχα τους οι άνθρωποι. Τι να συζητάμε, γίνονται απίστευτα πράγματα, Κωστή μου. Έχουμε όλο το κράτος και το παρακράτος απέναντί μας και η μόνη μας αντίσταση είναι η φωνή μας. Αυτό. Η δύναμη της ομάδας μας και η άβρα της Τούμπας. Αυτό. Τεράστια δεν δύναμη. Δεν ματάμε αρκεί να παίξουμε στο γήπεδο. Αυτό. Αυτό. Μέσα στο γήπεδο δεν τους φοβόμαστε. Κανέναν. Το γήπεδο είναι πανίσχυρη. Κανέναν δεν φοβόμαστε. Ακριβώς. Αυτά, Κωστή. Έγινε, Χριστάρα μου. Καλημέρα. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πάμε. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Ναι! Έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Ναι, γεια σας! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Γεια σου, Άκη μου. Τους έριξα. Τους έριξες, φίλε, δύο. Στην καροτίδα. Τους είχα άχτη τόσο καιρό, παίρνω και δεν το και δεν μιλάω. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Έλα. Καλοπροαίρετα, λοιπόν. Ναι. Τα παλικάρια. Καταρχήν, αυτό που είπες, χάνουν τα ρούχα τους. Τους βγάζουν και τα ρούχα τους, γιατί ένας δέχτηκε και επίθεση, όχι μόνο ένας, τώρα μιλάμε για χθες. Ναι. Δικαστή, για δικαστή μιλάμε τώρα, έτσι. Για δικαστή. Όποιος δεν τους κάνει τα κέφια δέχεται επίθεση, να ξέρετε. Λες γι' αυτό να φεύγουν, στο εξωτερικό για να μεταναστεύουν μόνοι μας σε κάτι Αμερικές, κάτι Καναδάδες. Αυτοί είναι τυχεροί που φεύγουν. Οι άλλοι που τους φεύγουν... Οι άλλοι που δεν πρόλαβαν, οι άλλοι που τους στέλνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχήν λες δεν ντρέπονται. Αυτοί εκεί κάτω. 200 χρόνια τώρα δεν ντρέπονται. Αυτοί που είναι εδώ και πάνε εκεί κάτω και μένουν εκεί πέρα, αυτοί πρέπει να ντρέπονται. Ναι. Κατάλαβες γιατί σου λέω, έτσι. Ναι, 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 κατάλαβα. Κατά καιρούς φεύγουν, δεν γυρνάνε πίσω και το παίζουν και προκεφουσιάνοι. Ξεχνάνε κιόλας. Ξεχνάνε εύκολα από που έφυγαν. Δεν πειράζει, ας ξεχνάω. Εγώ επειδή γνωρίζω κόσμο από εκεί πέρα. Ποτέ δεν έχω κάνει φιλία με κανέναν. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο. Έρχεται καινούριος αντίπαλος για τον Γαβρό, έτσι. Μπα, για πες. Από... Τι πες, Γιαννακόπουλος. Ποιος τους έριξε στην Α2. Ναι. Τώρα εγώ, θα τους ρίξει εγώ θα σου πω κάτι τώρα. Μαζί με εμάς. Άκη μου, θα σου πω κάτι τώρα. Ο Γιαννακόπουλος παίρνει το μέρος μας ανοιχτά και που όταν όλοι έγδερναν ζωντανό τον Ιβάν πήρε το μέρος του. Αλλά και... Εγώ το... Ναι. Θέλω να το σου γνωρίζω το Γιαννακόπουλο και ξέρω μου, ότι είναι φανατικός του Αθηναϊκά. Ναι, θα σου πω κάτι τώρα που είναι υπέρ μας και καταφέρατε κατά του Γαβρού. Αν αύριο πάρει τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και ο Γιαννακόπουλος τα συμφέροντα τα δικά του θα κοιτάξει και δεν θα μπορεί να είναι φίλος μας. Τώρα επειδή δεν συγκρούονται. Έτσι, δηλαδή τώρα. Εγώ αυτό έτσι θέλω. Εγώ δεν θέλω να είναι φίλοι μας. Θέλω να είναι αντίπαλοι των άλλων. Να υπάρχει κι άλλο αντίπαλο για αυτούς. Αντίπαλο μεν. Αλλά θα ξεχάσεις αυτά που λέει τώρα. Θα είναι αλλιώς. Εντάξει, το ξέρω. Έτσι, άρα ούτε εκεί φιλίες και συμμαχίες. Έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει να φύγει από παράρτημα του Ολυμπιακού. Ναι. Ναι, όχι ναι, όπως αυτός εδώ πέρα. Α, και κάτι άλλο για σήμερα. Ο Ιβάν έδωσε πριμ, ναι. Στην Arsenal. Στην Arsenal, ποιος έχει συμμετοχές στην Arsenal. Αυτός 1-0. Άλλο αυτό θα το μάθουμε μετά. Θα βγει η Γλυκαντζού, θα βγει και θα μας τα πει αυτά, ρε παιδιά. Πέρα στο Λονδίνο είδα να πούμε εκεί το Big Ben και μου φάνηκε ότι δεν είχε κόσμο μέσα και εκτιμώ ότι είναι εγκαταλελειμμένο και άρα... Πρέπει να βγάλει βίζα τώρα, δεν ξέρω αν έχει λεφτά για βίζα, γιατί εδώ δεν είναι ανοιχτά τα σύνορα, να ξέρετε. Μην πάει τζάμπε και η γυναίκα γίνει. Έγινε, Άκη, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου φίλε μου, γεια. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον, έλα.
Καλώς τον. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Όνομά σου? Ο Σταύρος από Λάρισα. Γεια σου, ρε Σταύρο, τι γίνεται. Έχουμε καιρό έχουμε να τα πούμε, αδερφέ μου. Κάθε δεύτερη Πέμπτη θα ακούω που έχουμε προς τα πάνω. Χαίρομαι, χαίρομαι. Έλα, Σταύρο, έλα. Πήρα μια μυρωδιά το Σάββατο από την ομάδα. Μπράβο. Όλα καλά, πήρα για δύο λεπτά να πω και εγώ να δώσω λίγο θετική ενέργεια σε όλους. Βεβαίως, καλά θα κάνεις. Θα μείνεις και για το μάτς, θα γυρίσεις και για το μάτς ή γυρίζεις πίσω? Θα ανέβω την Κυριακή επαγγελματικά, δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω εισιτήριο. Μάλιστα, μάλιστα. Θα μείνω μέχρι το απόγευμα πάνω, θα μείνω σε κάποιο καφέ εκεί δίπλα από το γήπεδο, να τουλάχιστον να παίρνω τη μυρωδιά απ' έξω. Μάλιστα. Είναι κρίμα να με τον κοντάκι, δεν μπορώ να πάω. Αναγκαστικά. Χαμός έγινε, είναι, φίλε. Είναι πολύ μικρό το γήπεδο. Χαμός, πολύ μικρό. Βάλαμε λιτό σχεδεμένος, δεν βρήκαμε τελικά, δεν πειράζει. Πολύ μικρό. Και μόνο που θα είμαστε δίπλα. Α, αυτό φίλε, η άβρα, οι αχές, οι αχές. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και έτσι. Μεταξύ μας έχω μεταχές της Arsenal, να μην φανεί έτσι. Και απαρέμφατα, εγώ έχω και σουπίνουμ και γερούνδιο. Όχι μόνο μετοχές, σαν τρίτο δεσμίτης. Αυτά όλα. Οι προηγούμενοι λοιπόν πολλά πράγματα που συζητάμε, έχει πολύ σανό. Γενικά δηλαδή, με τις εφημερίδες, με όλα αυτά, ο κόσμος μαθαίνει άλλα, τέλος πάντων τα ζούμε, εμείς καταλαβαίνουμε, πουνάμε, νιώθουμε. Νιώθουμε, αυτό και που δυνατά, λες. Και δυνατά. Και αγνά, και αγνά. Και πιστεύω έτσι. Τα παιδιά να μπουν μέσα δυνατά, όποιοι να παίξουν, δεν χρειάζεται γιατί παίζει ο ένας, γιατί παίζει ο άλλος. Όχι, αυτό. Τι μας νοιάζει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει όσοι μπουν να μπουν παθιασμένοι να πάρουν την νίκη και αυτό. Ποιος θα παίξει, πού θα παίξει. Αυτό ακριβώς, αυτή είναι η δουλειά τους. Ο Σαββίδης για να έχει ανθρώπους εκεί ξέρει τι κάνει, το έχει αποδείξει. Ακριβώς. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή, μόνο αυτό. Υπομονή και στήριξη στην ομάδα, τίποτα άλλο. Έγινε, αδερφέ μου, σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Με την νίκη, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Σταύρο. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε. Αυτές οι τρεις γραμμές και πάμε διάλειμμα, ναι! Γεια σας! Καλημέρα σας! Καλώς το παιδί! Γιώργο! Έλα, αγόρι μου! Λοιπόν, κατά τις υποχρεώνουμε τώρα να παίρνουν και αποδιοικητές του ΠΑΟΚ για να δουν τα παιχνίδια. Κανονικά, να πληρώσουν τώρα. Λεφτά, να πληρώσουν να δείτε τον μεγάλο ΠΑΟΚ. Βάλτε ποιότητα στη ζωή σας. Το είπε ο Γάβρος στο Sky. Πόπο πολύ. Φαντάσου, λέει, άμα θα γίνει σήμερα εκκλήρωση κυπέλου και παίξει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πόπο πολύ. Πέντε παιχνίδια θα αναγκαστούμε. Να πάρουμε αποδεκοποιητές, να πάρετε, να δώσετε. Όχι, στο κύπελο είναι άλλο, δεν είναι ΠΑΟΚ TV. Δεν κατάλαβες. Ναι. Ναι, ρε, στο κύπελο δεν είναι ΠΑΟΚ TV. Α, ναι. Είναι άλλο. Είναι άλλο. Είναι Κοσμότε. Είναι Κοσμότε. Όχι, το Κοσμότε. Ναι, ναι. Αλλά για τα playoffs, τα μάτς τα εντός, όλα εδώ που θα έρθουν να παίξουν όλοι στα playoffs, είναι κανονικά. ΠΑΟΚ TV, κανονικά. Τον οβολό σας. Ρεμάλια, προσοχή. Έτσι ακριβώς. Πιστεύουμε πάρα πολύ. Και πιστεύουμε σε εσάς ακράνταχτα. Ακριβώς. Στην τελευταία στιγμή θα ψάχνουν να βρούμε τις υπόλοιπες τέσσερις ομάδες να υπογράψουν. Οι δύο ομάδες είναι γνωστές, γνωσόρατες. Η μία είναι ομάδα εκεί Νέα Σμύρνη. Η άλλη είναι προς την περιοχή της Χαριλάου που θα υπογράψουν για να μπληθεί το παιχνίδι. Θα δεν τρέπονται. Ειδικά η ομάδα, η τοπική. Και εγώ γυρίζω λέω να γίνει επιτέλους, εφόσον δεν μας θέλουνε, έχουν βγάλει Βόρειο Μακεδονία, τα Σκόπια, και εμείς να γίνουμε η Νότια Μακεδονία και να δημιουργήσουμε ένα νέο κράτος. Ναι. Δεν παίζουν τα φυκόστα μου. Έγινε, μια Γιωργάρα μου. Σε φιλώ. Και θέλω να πω κάτι, ναι. Θα τα πούμε μετά το παιχνίδι. Γιατί οι γονείς μου μάθανε κάτι. Να μην βρίζουμε τους νεκρούς. Καλά, αυτό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες αυτό το πράγμα το οποίο γίνηκε. Στο ραδιοφωνό θα τα πούμε τη Δευτέρα. Έγινε. Έγινε. Σε φιλό. Σε φιλό. Σε φιλό. Πάμε. Ναι, παιδιά, τι να λέμε τώρα, δηλαδή τα αυτονόητα. Ούτε καν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Γεια σας! Έλα Κωστή, καλημέρα, Παύλος. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Έλα Παυλάρα μου, έλα. Κύριε Γιώργο, ξέχασες και μια ομάδα του κάμπου να βάλεις μέσα στους συμπάθους. Έχει κι άλλες, έχει και εκεί. Τις τρεις υπογραφές τις έχεις στα νταράκι να πούμε. Μα αυτό το μόνο σου το λέω, εγώ είμαι φίλος του Μαρινάκη. Εκεί παιδιά δεν υπάρχει επιρροή, επειδή μιλάει για επιρροή αυτός. Εκεί δεν υπάρχει. Και δικηγόρος, και νομικός εκπρόσωπος. Μάλιστα. Ρε Κώστα. Τώρα που είπε ο Φιλάρετος ότι θέλει και εισαγγελής κάτω στο Καραϊσκάκι, ποιος θα πάει ρε Φιλάρετη εισαγγελέας, ο Νούλης?
Ακόμα και αυτό ρε φίλε, μηχανογραφία είναι. Τι είναι οι αντιπαοκτήδες. Φέρτους εδώ στο Πειραιά. Επιβράβευσέ τον. Επιβράβευσέ τον που είπε αυτό το προσβλητικό. Έτσι. Όταν θα χρειαστώ εγώ εισαγγελέα για τον το Καραϊσκάκη, θα φέρω τον Νούρη. Α, γεια σου. Να τον έχω έτοιμο. Να τον έχω έτοιμο. Ρε φίλε. Έτοιμος είναι. Απίστευτο. Και κάτι είναι στη Κωστή θέλω να πω. Προς τον Γιώργη, αν ακούει το περιβάλλον του Γιώργη. Ναι. Κανένα την τόπη κοντρό θα ζητήσουμε. Τι έγινε ρε παιδιά, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι, πιθανόν. Πιθανόν. Τώρα που είναι φρέσκο, γιατί για να αρχίζουν οι τραυματισμοί στο Ρέντι. Ένας-ένας. Ζητήστε ρε παιδιά ένα αντιτόπικο κοντρόλ από εκείνη την επιτροπή που κάνει το ένα πόδι της Ρωμάη. Πιθανόν να το κάνουν, πιθανόν να το κάνουν. Α, για να δούμε τη μισή 18 τα τραυματισμένους εκεί στο Ρέντι Παύλα Κόλο Κλαμπ που είναι όλο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θα αρχίσουν τραυματισμοί εκεί πέρα. Αυτά Κωστή δεν είναι τυχνοπέμπτη σήμερα, αύριο τυχνοπαρασκευή, τυχνοσάββατο, τυχνοκυριακή. Εντάξει, θα πάει. Το νου σας ρε μάλια. Έτσι αγόρι μου, έτσι. Δηλαδή αυτές τις μέρες από σήμερα μέχρι την Κυριακή θα ήθελα να είχα καντίνα ρε. Καντίνα φίλε. Μια καντίνα. Από σήμερα μέχρι την άλλη. Πώς το λέγεται το άλλο. Πάω καντίνα παντρεύω με την Τίνα. Ναι, το σύντημα. Ναι, γιατί το κόψαμε το άλλο εκείνο το ποτό. το κόψαμε. Ο φίλος εσύ και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Ο φίλος από τις Σέρες θα μας εξηγήσει. Γιατί τρώει μια μισή μερίδα μπουγάτα. Δεν μπορεί να φάει δύο του δεν μπορεί να φάει. Έλα ρε φίλε. Το δύο είναι πολλές. Το μία είναι λίγη. Όταν ακούω άνθρωπο δίπλα μου μια μισή μερίδα. Μια μισή. Το λέω ρε φίλε πάρε δύο να πει μια. Κι ας μείνει κάτι να πει. Αν δεν περισσεύει δεν μένει. Φιλιά, γεια σου Παυλάρα μου. Ποτέ. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα, ο Χρήστος από Χανιά. Γεια σου, Χριστάρα. Καλώ τα Χανιά, ρε τα τιμημένα. Τι κάνουμε, καλά. Τι γίνεται. Καλά, φίλε. Καλά, μου. Καλά. Καλά. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καιρό, καιρό. Ναι. Για τι λέει, πώς το. Στο αγωνιστικό κομμάτι, πώς το βλέπεις το μάτσο αύριο. Στο αγωνιστικό, πανέτοιμη ναι. Όλη η ομάδα. Όλοι. Οι παίκτες τρελαμένοι, να ξέρεις. Αυτό μαθαίνουμε και από την προπόνηση. Παθιασμένοι. Θέλουν να δώσουν απαντήσεις. Δεν ξέρουμε πού θα παίξει ο Αντρέα. Αν θα παίξει δεξιά στη θέση του Μάτος, αριστερά στη θέση του Γιαννούλη. Ναι. Αν θα παίξει από την αρχή, αν θα μπει μετά, αν θα το βάλει μπροστά. Τα άλλα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Λίγο Ίγκασον, πολύ γνωστά. Ίγκασον ναι. Βαρέλα, έτσι, ναι, ναι. Με τον Μίσιτς και τον Μαουρίσιο στα χαφ, με τον Μπέλκα στο 10, ναι. Με τον Λιμιό ναι. Δεξιά, με τον Μπίσε Σβαρά αριστερά και τον Σβαρόφσκι στην κορυφή. Δηλαδή κάτι ναι. Άλλο θα είναι έκπληξη, ας πούμε. Παράδειγμα ναι. Να βάλει αριστερά το Λιμιό και να βάλει δεξιά, ξέρω εγώ, τον Λάμπρου. Ή ναι, να, βάλει το, να βάλει μαζί σε μια πτέρυγα. Γιατί όμως να είναι έκπληξη, δηλαδή θέλω να πω, οι παίχτες ήδη έχουν πει. Ότι ο Αντρέα έχει πει, εμένα μου αρέσει να παίζω δεξιμπακ. Όχι, όχι, δεν έχει πει έτσι. Έχει πει μου αρέσει να παίζω μπροστά ο Αντρέ. Δεξιά όμως. Μπροστά, δεξιά μπροστά πλευρά. Όμως. Έχει πει, μ' αρέσει να παίζω μπροστά. Απλά. Να παίζει μπροστά. Ναι, ναι. Έχει δείξει, εντάξει, τώρα... έδειξε και ο ίδιος ότι ναι. Πίσω είναι τόσο πολύτιμη, τόσο καθοριστική η συμβολή του στο παιχνίδι. Πού είχε παίξει δεξιμπακ. Στη Βόλφσμπουργκ είχε... έπαιζε όλα τα χρόνια, στη Γερμανία. Όχι, εδώ, σε ένα μάτς δικό μας. Μια φορά τον είχε βάλει δεξιμπακ. Δεν θυμάμαι πότε. Πριν τη Λάρισα, στο μάτς πριν τη Λάρισα. Και είχε. Με τον Παναθηναϊκό ναι, ναι, ναι. Στο κύπελο έπαιξε ναι, δεξιμπακ. Και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά πήγε. Και ο Λιμιός που είχε παίξει αριστερά. Ο Λιμιός αριστερά, βεβαίως. Ο Λιμιός έπαιξε αριστερά. Έχει πει ότι μου αρέσει αριστερά να παίζω. Και αυτός. Κοίταξε. Δηλαδή για μένα δεν είναι έκπληξη. Είναι σημαντικό. Γιατί βγήκε. Είναι σημαντικό. Ο προπονητής να έχει λύσεις. Ναι. Όταν έχει λοιπόν έτσι. Ένα παίκτη μπορεί να παίξει αριστερά, δεξιά, πίσω, ναι. Μπροστά, είναι ναι, σημαντικό. Ναι, ναι. Το θέμα ναι. Είναι να τους βάζει στις σωστές θέσεις, να παίρνει το 105% από κάθε ποδοσφαιριστή. Σωστό, ναι. Και από ναι. Εκεί και πέρα, που αρέσει τον καθένα, είναι ναι, και ναι, περιορέξιος, ναι. Ρε παιδί μου. Αποφασίζει σωστό. Ο προπονητής, έτσι. Σωστό, μιλάνε μεταξύ είναι... τους πάντως. Παίζει ρόλο και η μέρα που βγαίνει. Το πόσο φορμαρισμένο. Όλα. Πάντως μιλάνε και οι παίκτες με τον προπονητή. Δηλαδή, που νιώθεις καλά, coach, μην με βάλεις εκεί. Παράδειγμα, ο Μίσιτς, μην με βάζεις στο 10, γιατί δεν έχω χώρο. Λέω εγώ τώρα. Νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω καλύτερα στο 8. Έτσι. Λέμε, συζητάνε. Εξαυρούν την άκρη. Δεν φοβάμαι τίποτα, αδερφέ μου. Δεν φοβάσαι. Και εγώ δεν φοβάμαι. Εγώ δεν φοβάμαι την ήττα. Και δεν εγώ το λέω με καμία αλαζονία, καμία όχι, έπαρση. Δεν, ναι, ναι. Έτσι, καμία υποτίμηση στον αντίπαλο. Αλλά σίγουρα, δεν φοβάμαι. Πώς το λένε, παιδί μου, δεν φοβάμαι. Το θέμα είναι ότι έτσι. Ο φετινός Ολυμπιακός δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό. Καμία. Τον αντίστοιχο. Μα καμία όμως. Πολύ υποδέστερος. Είναι και αυτός του ύψους και του βάθους. Κάνει κάτι. Έχασε τον Ποντένσε που ήταν πολύ σημαντική μονάδα. Ναι. Όπως θυμάσαι ναι, και πέρυσι εδώ, ο μόνος που μας έκανε άνω κάτω. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έτσι. Mm. Λοιπόν, είναι απώλεια. Τώρα
Από εκεί πέρα, αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει, ναι, τελειώνουν όλα. Αν εμείς μπούμε νοθρά, νευρικά, ασύνδετα κτλ. Και τους δώσουμε χρόνο. Αυτό εμείς δεν πρέπει. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα του παιχνιδιού μας. Εμείς. Ωραία. Φιλιά στα Χανιά. Μακάρι. Στην καλημέρα, Κρήτη. Καλημέρα. Φιλιά. Να ρωτήσω κάτι άλλο, έχουμε χρόνο. Πες μου, όταν κλείνουμε τώρα, πάμε στη διάλειμμα. Βασικά, προσοχή, εννοείται όχι βία. Πρόπερση, έβλεπα με έναν φίλο γαύρο, βλέπαμε το μάτς, πήγαμε να δούμε το μάτς, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό με τη Σερπαντίνα. Με τη Σερπαντίνα, ναι. Πριν ξεκινήσει μου λέει, ναι, το μάτς δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει, το ξέρανε αυτοί. Του λέω θα γίνει. Ναι. Το μάτς δεν θα γίνει μου λέει. Ναι. Να το ξέρεις, δεν θα παίξει σήμερα το μάτς, δεν θα ξεκινήσει. Λέω γιατί ρε φίλε το λες αυτό. Δεν θα ξεκινήσει, δεν υπάρχει περίπτωση που λέει ξεκινήσει σήμερα το μάτς. Ήρθαν για να μην ξέρω, μου λέει. Ναι. Και έγινε αυτό που έγινε. Άρα, κατάλαβες. Μηδαμινή από την πλευρά μας. Μηδαμινή αφορμή. Μηδαμινή. Ούτε βλέφαρο. Τίποτα. Ούτε βλέφαρο. Είναι μια παντού δίπλα όμορφη. Δεν ρίχνει ούτε το μάτι σου απάνω. Έτσι, όχι, εντάξει. Χιλιά! Γεια σου, Χανιά! Λοιπόν, μην καλείτε άλλο. Να πάω σε διάλειμμα. Να πάω στο διάλειμμα των 9.30. Ήδη καθυστερήσαμε με τις πολλές γραμμές. Δεν είμαστε εντάξει στα διαλύματά μας. Θέλω να θυμίσω, Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Εκεί, ακριβώς απέναντι. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, φανοπείο, βαφείο, καλύμπρες, με συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές, γι' αυτό είναι κορυφαίο. Με τη σφραγίδα της Ελλάς Σέρβις, της κορυφαίας οδικής. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Πάμε. 2310-287-888 για ακόμα λιγότερο από ένα τέταρτο. Ανοιχτές οι γραμμές, να μιλήσετε εσείς όπως κάνουμε κάθε μέρα, χωρίς φίλτρο, χωρίς αναγνώριση, με όμορφο τρόπο. Το σέβονται οι παλιοί ακροατές. Το λέω και για τους καινούριους, ειδικά μέρες που έρχεται ντέρμπι. Μπορούμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα, χωρίς να χρειάζεται να κόψουμε κανέναν. Είπαμε, κατατέθηκε η κύρια μελέτη για τη νέα τούμπα στα γραφεία του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού που υπάρχει για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Βήμα-βήμα. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σε αυτά. Όπως δεν απογοητεύομαι εύκολα, δεν ενθουσιάζομαι και εύκολα με όλα αυτά. Έχει δρόμο μπροστά. Λοιπόν, είναι κοντά στις 1000 σελίδες, όπως διάβαζα. Κυκλοφοριακή, περιβαλλοντοϊκή, προκαταρτική υπογειοποίηση της Κλεάνθους. Έχει πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα που θα γίνουν εκεί. Ένα στολίδι για το πάρκινγκ, γεια. Να σας πω ένα πράγμα. Δεν πρόκειται να είναι απλά ένα στάδιο για να παίζουμε μπάλα 2 ώρες τις Κυριακές ή τις Τρίτες το βράδυ και τις Τετάρτες το βράδυ στο Τσουλού. Θα πρόκειται για ένα στολίδι, θα πρόκειται για ένα πόλο έλξης, θα πρόκειται για μια αφορμή για αθλητικό τουρισμό, θα έρχεται κόσμος και θα επισκέπτεται τη νέα τούμπα, θα λειτουργούν όλη την ημέρα τα καταστήματα, οι υπόλοιποι εμπορικοί χώροι, τι θα βάλουν οι άνθρωποι, τι θα κάνουν, δεν το ξέρουμε. Απλά δεν θα είναι ένα γήπεδο μόνο, ένα στάδιο, 2 ώρες και γεια σας. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες, αυτό θα γίνει. Ένα στολίδι. Αυτό που αρμόζει στην τεράστια ιστορία του μεγαλύτερου συλλόγου, του πιο καθαρού συλλόγου της χώρας, με σεβασμό στην ιστορία, στην παράδοση, στις αρχές, τις διαχρονικές, στις αξίες, με σεβασμό στα 4 γράμματα. Ένα τέτοιο στολίδι θα γίνει. Παρά τα εμπόδια, παρότι θα λυσάξουν βέβαια κάποιοι πάλι, αλλά έτσι είναι. Να έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο και όπως πηγαίνουμε στη Βαρκελόνη και λέμε θα πάμε να δούμε και το Nou Camp, όπως πηγαίνουμε στο Λονδίνο και λέμε θα περάσουμε να δούμε το Wembley, όπως πήγα στο Μόναχο και πήγα να δω το Allianz Arena, έτσι θα έρχεται κόσμος στη Θεσσαλονίκη και ανάμεσα στα άλλα, όπως θα βλέπει το Λευκό Πύργο, τη Ροτόντα, ξέρω εγώ, τα κάστρα ή οτιδήποτε άλλο ιστορικό υπάρχει, τα μουσεία, θα επισκέπτεται και τη νέα τούμπα. Το στολίδι. Το στολίδι αυτό. Το οποίο θα ετοιμάσει με δικά του λεφτά ο Ιβάν Σαββίδης. Όχι περιμένοντας τα εκατομμύρια του κράτους, όπως κάναν άλλοι, κάτι περιφέρειες, κάτι αυτά. Έτσι απλά να το τονίζουμε συνέχεια. Μέχρι τώρα εμπόδια για κάτι υπογραφές στο Καφτατζόγλιο. Εμπόδια παντού.
αν ήταν κάτω κανένας Παναθηναϊκός, καμιά, κανένας Ολυμπιακός, θα είχε τελειώσει ήδη. Αλλά δεν μασάμε. Στο κάτω-κάτω, στο τέλος-τέλος, ρε παιδιά, να ρωτήσω και κάτι έτσι ρητορικά. Τι βρήκαμε εύκολο και στρωμένο με ροδοπέταλα στην ιστορία αυτή από το 1926? Βρήκαμε κάτι στρωμένο έτοιμο? Έγινε κάτι εύκολο στην ζωή του ΠΑΟΚ? Ε, υπήρξε κάτι στρωμένο με βελούδο, με ροδοπέταλα? Για να γίνει αυτό χωρίς να αγωνιστούμε, χωρίς να ματώσουμε, χωρίς να κοπιάσουμε, χωρίς να μας βγει η ψυχή? Δεν πειράζει, έχουμε αποθέματα. Αυτό έχουμε να πούμε σε αυτούς που ονειρεύονται να σταματούν τα έργα ή να μην γίνεται ποτέ η Τούμπα. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει το να αναγερθεί το νέο στάδιο της Τούμπας εκεί. Τι εκτόξευση είναι για την ομάδα σε πάρα πάρα πολλά επίπεδα. Γι' αυτό προσπαθούν να βάλουν εμπόδια. Γι' αυτό το τρενάρουν. Μπορείτε μόνο να το αναβάλλετε. Δεν μπορείτε να το ακυρώσετε. Τους το λέμε με απόλυτη συνέστηση κάθε κουβέντας μας. Πάμε τώρα στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ. Έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τη βάλανε δωράκι. Λοιπόν Κωστή μου, αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλά θα ξεκινήσω με τα τελευταία που είπες εσύ, γιατί αυτό για το γήπεδο τους πονάει τόσο πολύ που το φτιάχνουμε μόνοι μας, δεν χρειάζομαστε τη βοήθειά τους. Αυτός είναι ο λόγος που μας καθυστερούν, αυτός είναι ο λόγος που εγώ πιστεύω ότι θα αργήσουμε πολύ να δούμε το γήπεδο της Τούμπας. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτοί εκεί των Αθηνών θα μαγειρέψουν τόσα πολλά τεχνάσματα, θα εξαντλήσουν τους πάντες και τα πάντα για να μας καθυστερήσουν. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά αυτή για μένα είναι η πικρή αλήθεια. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Πάμε παρακάτω. Σήμερα είναι η μέρα της 25ης, ο κόσμος θα πρέπει να το χαρεί, να γιορτάσει, όμως θα έχει προηγηθεί η κλήρωση της 11 η ώρα. Για μένα... Συγγνώμη Βασίλη που σε διακόπτω, να πω ότι θα συνδεθούμε, θα είναι ο Πάρης Τσελεπίδης εκ μέρους του Λίμπερο στην κλήρωση, 11 η ώρα, θα υπάρξει σύνδεση στην επόμενη εκπομπή, έτσι, στο ψυχιατρίο, από τον Σταύρο και τον Μπάμπη, οπότε θα την ακούσετε live την κλήρωση, έτσι, αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα για όλο τον κόσμο. Συγγνώμη ότι ο κόσμος σας βγει να γλεντήσει όσο μπορεί βέβαια και όσο το επιτρέπει το οικονομικό. Ζήτω η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια. Ξέρεις και εγώ μόνοι μας ξέρουμε, οπότε έχουμε φτιάξει κάτι ωραία, πώς να το πω, πανσέτες, κάτι λουκάνικα, κάτι τέτοιο. Μου μύρισε. Μου ήρθε τσίκνα, φίλε, μπήκε μέσα από το μικρόφωνο, αλήθεια σου λέω, βγάζει καπνού σύκνες η κονσόλα. Λοιπόν, Κωστάκι μου, λοιπόν, 11 η ώρα θα περιμένουμε την, εγώ την πιστεύω την κλήρωση αυτή, την πιστεύω να έρθει ο Γαύρος, ειλικρινά στο λέω, και να γλεντήσω πάλι τους χάρτινους στον τελικό. Γιατί δεν είναι καθόλου παράξενο να βρω και τον συμπολίτη, ο οποίος θα είναι ακόμα μια απόδειξη ποιος είναι το αφεντικό της πόλης για εμάς προσωπικά. Είμαστε το αφεντικό της χώρας εδώ και πολύ καιρό και έχουμε ξεφύγει από το αφεντικό της πόλης απλά. Έτσι. Αυτά είναι άλλων δεκαετιών. Είμαι το αφεντικό της χώρας. Χωρίς αναισθητικά του, ο πρωταθλητής, ο νταμπλούχος δυο φορές, έτσι αυτό. Οπότε έχουμε ξεφύγει από τα στενά πλαίσια. Έκανες πολύ σωστή παρέμβαση, εγώ ήμουν λάθος, εγώ ήμουν άκυρος. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω πώς. Όχι, έχω μείνει πραγματικά στα παλιά ότι είμαστε το αφεντικό της πόλης, αλλά ήταν σωστή η παρένθεση που έκανες και η παρέμβαση. Πάμε παρακάτω. Θέλω να πω το εξής, παιδιά, για την Κυριακή. Όχι μόνο φωνή να εξελαριγκεστούμε, απλά όμως να πρέπει να έχουμε το νου μας στους δίπλα. Εμένα αυτό που το έχω πει από χρόνια με τρομάζει πιο πολύ η προβοκάτσια, γιατί τα κάστρα πέφτουν πάντα από μέσα. Φυλάξτε την ομάδα και κοιτάξτε δεξιά σας αριστερά ποιους έχετε, γιατί αυτοί είναι ικανοί να στήσουν τους πάντες και τα πάντα. Δεν περνάνε σαν ομάδα, όμως θυμηθείτε το, η προβοκάτσια παραμονεύει. Αυτό μόνο. Λοιπόν, έτσι. Και πάλι καλημέρα. Το νου μας. Γεια σου Βασιλάκι μου. Γεια. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Γεια σου Κούδα. Γεια. Εννοείται θα έχουμε το νου μας. Εννοείται θα υπάρχει δίχτυ παντού. Εννοείται ότι διπλανό μας θα τα πούμε και αύριο αυτά που θα είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τον ντέρμπι. Πάμε. Οι γραμμές αυτές που είναι μέσα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Τελευταία λεπτά. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Τελευταία λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνω το Alcatel κινητό από την Electronet σε λίγα λεπτά. Ναι, έλα αδερφέ μου. Έλα. Δεν περνάνε οι ώρες. Δεν περνάνε τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα. Περνάνε οι ρουφιάνες. Αυτό που νιώθω είναι
Δεν ξέρω, γάμο. Μακάρι οι παίκτες μας να μπουν έτσι. Λατομείο μου, αυτό που νιώθεις, αυτό νιώθουν και οι παίκτες, να ξέρεις. Αυτό θα κάνουν. Με τρέλα, με το μαχαίρι στα δόντια. Κωστή, εγώ εδώ που δύο εβδομάδες έβαζα 5 ξυπνητήρια για να ξυπνήσω 5 η ώρα το πρωί και δεν ξυπνούσα, τώρα με το πρώτο τάγκ κατευθείαν. Τέντα. Στην τζίτα είσαι. Στην τζίτα. Κωστή, νιώθω το φόβο τους, Κωστή, έρχονται. Ναι. Έτσι. Σκοπός είναι έτσι. Να μπουν οι δικοί μας οι παίκτες με γυαλισμένο το μάτι. Αυτό όπως θέλει. Τότε που δεν μπόρεσαν. Αυτό όπως πέρσι, ρε, όπως πέρσι. Μην πας μακριά. Όπως πέρσι, μην πας μακριά. Όπως πέρσι, μπορεί να είναι στο 15, να είναι 2-0. Όπως πέρσι, αγόρι μου, τρέλα. Όπως πέρσι. Κωστή, ελπίζω να, η ομάδα να είναι όπως πρέπει. Φυσικά. Για να κερδίσει αυτή, ειδικά αυτή την ομάδα που έχει βγάλει στόμα αυτά τα τελευταία χρόνια. Για τον ΠΑΟ και για τον Ιβάν. Πάντοτε να το παίξουν έκανα. Για τον Ιβάν και για τα 4 γράμματα, τίποτα άλλο. Έτσι. Και για όλο αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει κάθε φορά και του στηρίζει στο γήπεδο. Έτσι. Να σε καλά, αδερφέ μου, μελατομείο, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου, ζούμε μεγάλες στιγμές. Όλη αυτή η αδειμονία, η λαχτάρα, η πρεμούρα να έρθει το μάτς. Όλο αυτό που χτυπάει φλέβα στο λαιμό δυνατά, σαν τύμπανο. Όλο αυτό, η επιστροφή του στρατηγού στην Τούμπα την Κυριακή, η κατάμεστη Τούμπα, λάβα, 100.000 χωρητικό, τα νύχια, τα γέμιζε το γήπεδο. Πάμε να σμπρώξουμε την ομάδα, η οποία θα μπει με πάθος, με τρέλα, να λιώσει τον αντίπαλο μέσα στις 4 γραμμές. Λοιπόν, αυτές οι γραμμές οι δύο που είναι, και τέλος, γιατί πρέπει να φύγω στην ώρα μου, να μην φάω χρόνο από τα παιδιά. Ναι! Εσάς! Στην καλημέρα. Καλώς το παιδί! Good the child! Έτσι ακριβώς. Για βες! Πού να τους εξηγώ τώρα εδώ πέρα με τους βλαχολονδρέζους τι σημαίνει τσικνοπέκτη. Πώς είναι ρε Κώστα η τσίκνα στα, υπάρχει στα αγγλικά, the chicken. Ήμουν πάντα στο manager τώρα και το λέω. Στην Ελλάδα λέω, η Greece Day, υπάρχει μεγάλη γιορτή ξέρω εγώ και αυτά. Και μου λέει τι, το λέω είναι τσικνοπέμπτη λέω. Πέμπτη λέω είναι Thursday και τσίκνα λέω είναι η μυρωδιά από το barbecue. Έτσι. Μου λέει και πώς λέγεται αυτό. Και πού να ξέρω λέω, εσύ είσαι Άγγλος. Τσικνο Thursday. Πού να καταλάβεις βρε ντουγάνι, βρε ντουγάνι, βρε. Πού να καταλάβεις. Φάτε κανένα σούσι βρε, κανένα ομό ψάρι βρε. Σκερβελέδες. Πού να καταλάβετε. Αγόρι μου, έχουμε καλή ψυχολογία. Θα πας στο σύνδεσμο. Θα πάω, ναι. Θα πάω και θα πάρω και έναν φίλο ξένο. Έχει τρελαθεί κι αυτός. Θέλει πολύ να έρθει. Μπράβο. Έχω βάλει ήδη σε κλίμα, μου λέει στον κόλλο πώς πανηγυρίζουμε και το λέει πώς πανηγυρίζει. Αυτοί φωνάζουν, yeah φωνάζουν στον κόλλο αυτοί. Δεν φωνάζουν. Όχι, δεν είναι Άγγλος, είναι Λατινοαμερικάνος, κάτω. Γκολάσο, 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 τέκε, 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 γκολάσο, τέκε, γκολάσο, τέκε. Τέτοια λένε αυτοί. Τους γουστάρω, τους γουστάρω φουλ, έτσι, τους Λατινούς. Ναι, στις ναι, περιγραφές. Ναι. Είναι δάσκαλοι, φίλε. Απνευστοί. Μελανιάζουν. Κάτι που, ναι. Κάτι που κρατάω τα τελευταία χρόνια, Κρουστή, είναι ότι... Ναι. Υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που παλιά δεν υπήρχε. Παλιά πήγαινες ελεύθερος. Τώρα είσαι... Ο καθένας είναι πολύ... Δηλαδή, ακόμα και στα ραδιόφωνα παντού, λέμε πρόσεχε το διπλανό σου, έτσι. Πρόσεχε το διπλανό. Συνειδητοποιημένοι, φίλε. Στο ίδιο σημείο. Έτσι. Μας έχουνε... Μας κάνουν... Μα τι να κάνουμε, φίλε. Εδώ άνοιξε μία χαρτοτενία, μία σερπαντίνα και κλάπει ένα πρωτάθλημα, φίλε. Δεν θα είμαστε ψηλιασμένοι. Αν μπορούσαμε τότε, δεν θα του κατεβάζαμε το χέρι του. Λέγαμε, άστο τώρα, ρε, άστο, μην την πετάς την ταινία. Άστο, μην πιζέτη. Κατάλαβες. Γι' αυτό λοιπόν, την παραμικρή αφορμή δεν θα τους τη δώσουμε εμείς. Ψάχνονται αυτοί, ρε παιδί, πώς το λένε. Ψάχνονται. Άστο. Θα τα πούμε και αύριο, Κωνσταντίνε μου. Τίποτα, ζουμουσού. Φιλιά στο Λονδίνο, ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά. Πάμε, τελευταία γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Όχι παιδί. Γιατί, τι. Λοιπόν, Κώστα, καλημέρα. Πόσο είσαι. Καλημέρα, λέγουμε Δαμιανός, είμαι συντριβανίζος πολύ παλιός. Ω, Δαμιανέ, κύριε. Ας το κύριε Δαμιανέ. Λοιπόν, άκουρας πρόγραμμα, εμείς τραβήξαμε πολλά με αυτό το πάγραμμα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, που είπες προηγουμένως για το γήπεδο. Ναι. Πήγα στη Βαρκελόνη προ 4-5 χρόνια, ξέρω εγώ. Ναι. Και για να μπω να δω μέσα το στάδιο,
Πλήρωσα 18 ευρώ. Κανονικά, τουρνέ, σε παίρνει και ξαναγό. Όχι να παίξει ομάδα. Ναι, να ξέρω, να το δεις απλά να σε περιηγήσει και σε πηγαίνουν στα μουσεία, στροπεοδίκες. Έχεις πάει στη Βαργελόνη? Όχι, όχι. Λοιπόν, τα μαγαζιά που υπάρχουν ακόμα απ' έξω και βρίσκεις ό,τι θέλεις, για να σου πω συγκεκριμένα. Ήθελα να πάρω κάτι κούπες, ας πούμε, με το στίγμα της ομάδας. Ναι. Τα βρήκα έξω, όλα. 8 ευρώ. Εκεί τα βρήκα 6 και ήταν και σε καλύτερη ποιότητα. Και γνήσια κιόλας. Όχι μαϊμού. Λοιπόν, και για να μπούμε μέσα να δούμε το γήπεδο, πληρώσαμε, εγώ που ήμουν λίγο πιο, οι άλλοι πληρώσαν παραπάνω, εγώ πληρώσα 18 ευρώ, να δω το γήπεδο μέσα. Το τι γίνεται εκεί απ' έξω, όποιος θα πάει θα μπει άραμβος. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Να δεις τι έσοδο θα έχει το γήπεδο του ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έχεις λοιπόν απόλυτο δίκιο. Αυτό θέλουμε. Ακριβώς. Είσαι γενιά Μανάβη. Μπορεί και πιο παλιός. Να είσαι καλά, άνθρωπέ μου. Σε ξέρω πολύ καλά, ξέρω και την οικογένειά σου. Του Μπέος είμαι κι εγώ. Του Μπέος, άρα είμαστε του Μπιώτες. Χαίρομαι. Θα έρθω μια μέρα που θα είσαι και στη ρηματοδοσία. Ναι. Να σε γνωρίσω. Θα χαρώ πολύ. Κύριε Δαμιανέ. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Σεβασμός στους Τριβανίσιους. Σεβασμός. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Να δώσουμε το κινητό. Μαριλής, 1 με 86. 70. Θα πάρεις και τηλέφωνο. Έλα. Λοιπόν. Η Ανδρονίκη 6997 σε 429. Μπαμπαμ, πάρτι να τη βγάλουμε αέρα. Κέρδισε το κινητό. Καλημέρα στον Πλατσέα τον Τάσο. Γεια σου Γιάννη Ανδριανίδη. Καλημέρα στον Ζέρβα τον Ευθύμη. Γεια σου Κωνσταντινίδου Χριστίνα. Να σε καλά. Γεια σου Άρη Παπαδόπουλη. Γεια σου Νίκη Λαβερντιάδου. Γεια σου Κώστα Ουλουγιάννη. Γεια σου Διαμαντή Χρήστο. Γεια σου Κώστα Ουλουγιάννη ξανά. Γεια σου Ελίζα. Γεια σου Μουρλιούκα Αθανασία. Γεια σου Τζιμάνι Αθανάση. Γεια σου Κρούλη Δημήτρη. Καλημέρα στον Κουτσαμπά στον Κώστα. Ζου μου σου πάω και σε δεν φοβάσαι τίποτα. Καλημέρα Αλέξανδρε Μποπόρη. Καλημέρα Κωστιμόνο Πάουξ. Ζου μα ο Θωμά. Ζου μου σου λέμε για κάθε πικρακέ με η Στέλλα η Βαρδάλη. Από τη Βιέννη. Γεια σου Στέλλα. Καλημέρα σε όλο το Παόκια, ο Δημητριάδης ο Δημήτρης, Ζου Μουσού. Καλημέρα στο Μαρμαρά το Θόδωρο, γεια σου Βαλκάνη Χάιδο, γεια σου Ζήση Φραγκαλά. Λοιπόν, γεια σου Νεκταρίδου Χριστίνα, γεια σου καλημέρα Αγωστία από την τη Μάρο την Κυριακού. Λοιπόν, ο Κώστας, γεια σου Κώστα Ιβανόσκυλε. Θα πάρουμε την Ανδρονίκη να δούμε αν θα το σηκώσει. Θυμίζω ότι χορηγή της εκπομπής μας δεύτερης ώρας είναι Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο, η εκλεκτά εξαιρετικά πράγματα. Πεντανόστιμα, 705-750 τη Λιβεριά και βέβαια φυτά σκαυσόξυλο κορυφαίος στην Όλγας 206 και μην ξεχνάτε φοβερό δίδυμο στο Βεργίνα Θέατρο. Η Μελίνα Σλανίδου και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μαγεύουν με τα ντουέτα τους και τη σκηνική τους παρουσία σε έναν υπέροχο χώρο στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, δίπλα ακριβώς στο Ρίτζες Καζίνο. Όλο το 24ωρο, 491-291 προπόληση, ticketservice.gr και καταστήματα public. Κάτσε να δούμε αν είναι αυτή η τυχερή μας. Ναι! Ναι, καλημέρα. Γεια σου, Ανδρονίκη! Γεια σου, Κωστή μου. Μιλάω σιγά γιατί δεν μπορώ να μιλήσω κάπου. Είμαι γι' αυτό, αλλά δεν ήθελα και να μην το. Θα σου πω κι εγώ. Θα πω κι εγώ σιγά, λοιπόν. Κέρδισε την κινητούμπα. Θα ξαναπάρεις έξω να αφήσεις το ονοματεπώνυμό σου. Το ήθετό σου, το όνομά σου, το ξέρουμε. Να είσαι πάντα τυχερή. Να είσαι πάντα ευτυχισμένη. Και με γεια την κινητάρα. Και και με τη Νίκη. Σε ευχαριστώ. Έτσι, καλή συνέχεια. Γεια σου, Ανδρονίκη μου. Γεια. Φιλιά πολλά. Έτσι, αυτά ηλεκτρονέτ. Σας φιλώ. Έρχεται φοβερό και τρομερό δίδυμο. Κόλκας Μπατμανίδης Κόλκας. Δεν χάνετε το ψυχιατρία. Ολέμε τα παιδιά. Μαγεύουν. Σας φιλώ. Θα τα πούμε στις 2 εμείς. Bye.